αλλαγή ατζέντας από την κυβέρνηση με την προετοιμασία ανακοίνωσης των μέτρων ελάφρυνσης. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης αλληλοκατηγορίες για τις διακοπές πολιτικών προσώπων μία μέρα πριν τη συζήτηση στη Βουλή. Θετικό το μέτρο, αλλαγές ζητάει η αγορά στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις. Μπλόκο στα F-35. Αμερικανοί βουλευτές καταθέτουν νομοσχέδιο για να μπλοκάρουν την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 7 Μαΐου του 2019, 19 ημέρες πριν τις εκλογές. Κυρία Ντέμπι Κολεμά, καλησπέρα σας. Κύριε Κορονέ, Γιάννης Κορονέος, Διευθυντής Νέας Σελίδας, καλησπέρα. Και Νίκος Νικητέας, Ενημέρωση 24. Καλησπέρα. Και η παρέα μας απόψε, σε πλήρη διάταξη, μία λέξη. Έχουμε, τα σοβαρά είναι αυτά που βγήκαν πριν μία-δύο ώρες. Δύο τα θέματα της επικαιρότητας είναι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τον Πρωθυπουργό και όλο το οικονομικό επιτελείο 7 η ώρα λέει στο Ζάπιο, προεκλογική περίοδο ΣΓΑΡ και θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Χαλαρά. Χαλαρή ψήφος. Θα ανακοινώσει και άλλα πράγματα, λες, επειδή πλάει στο Ζάπιο. Είναι, όχι, γιατί δίνεται και μεγάλη έμφαση. Θα είναι όλο το οικονομικό επιτελείο, θα είναι οι τρεις υπουργοί που έκαναν τις ανακοινώσεις, θα είναι ο κύριος Λαμπουράρης και ο Πρωθυπουργός και νομίζω θα απαντήσει και σε ερωτήσεις, γιατί συνέντευξη είναι. Και βέβαια και η κοτερολογία. Α, θα απαντήσει σε ερωτήσει κάτι μάλλον. Αυτό, δεν το, ναι. δεν το μάλλον, γιατί λέει συνέντευξη τύπου ή όχι. Γιάννη, γιατί η ανακοίνωση. Σαν διάγγελμα, εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο για ανακοινώσει, έχω καταλάβει. Α, ανακοινώσει. Τώρα, αν δοθεί δυνατότητα σε συναδέλφου να κάνουν κάποιε ερωτήσει. Πάντω, ουσιαστικά διάγγελμα είναι για να ανακοινώσει αυτά που είπε χθε και στην Ξάνθη και κλείδωσαν ουσιαστικά. Στην Ξάνθη είπε. Που είπε ότι θα τα πω αύριο. Σήμερα τα κλείδωσε στη σύσκεψη αυτή του μεσημεριού με το Τζακαλώτο. Έχουν ενημερωθεί υποτίθεται θεσμοί για να δώσουν και το τελικό OK για το τι μπορεί να μοιραστεί από αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, όπως μάθαμε να το λέμε, αυτό το 1,2 δις, 1,1 δις. Είναι προσιλής φράση του Πρωθυπουργού. Είναι καινούργιες, είναι καινούργια ορολογία αυτά. Γίνεται λίγο νωρίτερα τα παροχές, λόγω κότερου. Υπονοείτε κάτι, τι το, γιατί, για το κότερο. Λόγω κότερου. Το κότερο αυτό ήταν. Πάμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε τα πρώτα. Όχι, θέλω να πω αν τα μέτρα βγαίνουν λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω, το είχαν προγραμματίσει. Εντάξει, θεωρητικά τα θετικά μέτρα ήθελε να τα πει. Αν τώρα πώς συμβαίνει... Αν γίνει αύριο και εσύ έγινε σήμερα... Αν γίνει για 19 μέρες πριν τις εκλογές, πόσο νο, δηλαδή... Πόσο πιο πίσω να πόσο το πήγαινε. Πόσο πιο πίσω. Εκτός, αυτά, είναι, άρα σωστά βγαίνει. Αλλού το πάει η κυρία Ντέπη, αλλού το πάει. Το πήγαινε... Η Ντέπη. Ναι, η Ντέπη. Γιατί έβαλε και. Θα μιλάμε τα μικρά μας ονόματα. Να μιλάμε. Πια, για είναι... Εσύ το κάνεις μεικτό και κύριος Κορώνιος. Αλλού το πάει η Ντέπη. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από το άλλο. Στο δεύτερο κομμάτι θα έχουμε τον Θάντο Πασχάλη, ο οποίος θα μας εξειδικεύσει λίγο σύμφωνα με τις πληροφορίες που μαζεύει και αυτός. Μαζεύουμε και εμείς. Το τι ΦΠΑ περίπου. Ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Για το ΦΠΑ ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Ναι, και όχι μόνο. Θα είναι ουσιαστικά η μείωση τη. Της φορολογίας. Δύο κατά δύο μονάδες από ό,τι φαίνεται ο συντελεστής. Η εισφορά αλληλεγγύης μπορεί να ανακοινώσει την κατάργησή της. Κάποιοι μιλάνε και για μια έκπληξη, κατά τη γνώμη μου, θα είναι αυτή την περιβόητη το επιπλέον βοήθημα αυτή, το που μάθαμε να το λέμε και αυτό 13η σύνταξη, τέλος πάντων, ένα κομμάτι αυτού του επιπλέον μισθού. Και επιβεβαίωση ουσιαστικά ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε στο δεύτερο κομμάτι. Θα έχουμε και τον διευθυντή του News Bob, τον Κώστα τον Τσιτούνα. Θα είναι και η Αλεξάνδρα Δούσκα εδώ. Θα κάνουμε μια κουβέντα, καθώς πλησιάζουμε και στην ώρα των ανακοινώσεων. Το άλλο το θέμα της ημέρας, Ντέπη, είναι η κοτερολογία. Όλα ξεκίνησαν από αυτές δύο φωτογραφίες. Πάμε να τις δούμε. Να τις δούμε αυτές δύο περιβόητες φωτογραφίες. Ήτανε που δημοσιοποιήθηκαν. Καλά, χθες έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Και όχι μόνο, από και την τον Κυριακή μέσο, παίζουν οι από την Κυριακή τις είχε βγάλει ο πρωτοσάλτες στο Twitter. Στο Twitter ο οποίος στην αρχή δεν έγραψε, τις δημοσίευσε, έγραψε ένα σχόλιο, δεν αναφέρθηκε όμως στο όνομα του Πρωθυπουργού καμία στιγμή. Το ίδιο έκανε και το πρώτο θέμα μετά που υιοθέτησε τις φωτογραφίες. Βγήκε χθες το βράδυ στο πρώτο θέμα η κυρία Παναγωπούλου, η οποία είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού νομίζω, έτσι δεν είναι. Άμυστη σύμβουλος για ένα θέμα διασποράς στο εξωτερικό. Η σύζυγος του Περικλή Παναγόπουλου, τον ένα χρόνο είναι άμυστη.
Αν δεν κάνω λάθος, τον ένα χρόνο είναι άμεση. Δεν ήταν όλα τα χρόνια. Τρία χρόνια συνεργάζεται με τον Πρωθυπουργό σε αυτή τη θέση. Δεν το ξέρω, νομίζω ότι είναι άμεση. Όλα τα χρόνια. Τουλάχιστον το ΦΕΚ είναι από την αρχή, αλλά δεν είναι κοινό. Τώρα ίσω είναι και επουσιώδε αυτό. Δεν είναι άμεση. Πάντω. Το λέω γιατί σήμερα κάποιοι μιλάνε. Δεν περιμένει. Σήμερα κάποιοι μιλάνε συνάδελφοι για δώρα. Γι' αυτό το λέω αυτό. Τι δώρα. Ανταλλαγή. Δηλαδή ότι πήρε μια θέση, αυτή έδωσε ένα διακοπέ. Χάρισε στον Πρωθυπουργό, ας πούμε. Όχι, περίμενε. Ο Άδων Γεωργιάδη σήμερα βγήκε και επικαλέστηκε τη διοντολογία των βουλευτών ότι μέχρι 200 ευρώ πρέπει να αποδέχονται ως δώρο οι βουλευτές. Πάνω από 200 ευρώ πρέπει να το δηλώνουν. Έτσι, αυτό. Τώρα εκεί πέρα είναι στην κρίση του. Εμένα, να σου πω προσωπικά. Είναι και στο πλαίσιο μιας αντιπολιτευτικής τακτικής. Τώρα σηκώνονται πάρα πολύ οι τόνοι από διάφορες πλευρές. Το θέμα είναι λίγο ηθικό κατά την άποψή μου, με την έννοια ότι σαφώς μπορείς να κάνεις διακοπές, δεν είναι εκεί το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι αν έχεις τακτοποιήσει κάποια ζητήματα που σου ζητάει ο λαός, αν 25 μέρες μετά το μάτι με όλη αυτή την εθνική τραγωδία και χωρίς να έχεις λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων που καταστράφηκαν και των ζώων που χάθηκαν. Εσύ ξεκουράζεσαι, δηλαδή διακόπτεις τι, στην ουσία, για να κάνεις διακοπές. Κάτι που δεν έχεις ολοκληρώσει. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει ένας πρωθυπουργός να ξεκουράζεται. Αλλά δεν μπορεί πριν από 3 χρόνια να λες ότι να βάλεις εναντίον όσων πήγαιναν σε κότερα επιχειρηματιών και το θυμάστε πάρα πολύ καλά, έτσι. Το έχουμε αυτό, να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε, γιατί υπάρχει η απάντηση της κυβέρνησης. Το γύρισε μετά, θα δούμε και τον κύριο Τζανακόπουλο. Δεν είναι η γυμνή σας απάντηση, θα το δούμε. Πάμε να δούμε το ένα πρώτα για μας που δεν τα παίζουμε. Πάμε να δείξουμε αυτό, το παλιό, αυτό το απόσπασμα. Ήταν πριν τις εκλογές. Συνέντευξη στον Αρβανίτη, νομίζω. Πάμε να δούμε. Το έχουμε. Δεν φταίμε όλοι μαζί. Κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι προστατεύσανε μεγαλοεργολάβους, κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Λοιπόν, το σπρώχνει. Αυτό που λέγεται πάρα πολύ. Εντάξει, το μοιράζει τώρα και η αντιπολίτευση προφανώς και κάνει τις σπεκουλάτες. Εντάξει, η αντιπολίτευση αυτή είναι η δουλειά της. Το είπαστε 19 μέρες πριν τις εκλογές. Λογικό είναι. Πριν πάμε όμως να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά. Γιατί σου λέει δεν είναι μόνο ο Τσίπρας και ο κύριε Κορονέ. Μα όλοι είναι, αλλά το θέμα είναι αυτό. Να δούμε ποια είναι η ουσία, ποια είναι η ουσία του ζητήματος. Αν πάμε και μπούμε στη διαδικασία, ποιος έχει φίλο πλούσιο από το εκπρόσωπο του κεφαλαίου και κάνει διακοπές στο Κότερ. Κύριος Μητσοτάκης, τώρα μιας και το λέμε, μπήκαμε στη διαδικασία νομοτολογίας. Έχει κάνει παρέα, είναι φίλοι άνθρωποι με την οικογένεια Καρατζάκη που φιλοξενούνται, ξέρω εγώ, στη βίλα στη Σύφνο. Δεν μπορείς αυτό συνέχεια να το. Τον φιλοξενεί. Ναι. Είναι φίλοι και τον φιλοξενεί. Έτσι, από όσο κατάλαβα, προσπαθεί και η κυβέρνηση να παρουσιάσει την φιλοξενία Τσίπρα στο κότερο της οικογένειας Παναγουπούλου. Αν πάμε πιο παλιά, θα θυμηθούμε τον Μακάρη και τον Παπανδρέου. Αντίστοιχα, υπάρχει επειδή είχε λύσει κάποια προβλήματα. Το 1985 που έγινε ο σεισμός της Καλαμάτας, ο Ανδρέας Παπανδρέου με την σύζυγό του ήταν σε ένα κότερο. Στον Πανταλαχάρα. Του Κόκαλα. Το οποίο κάηκε κιόλας. Ακριβώς. Αυτό. Είναι αυτό είναι. Τώρα εννοείται ότι με το απόσπασμα που είδαμε είναι αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση και αν θέλετε τη γνώμη νομίζω και κυρίως στο εσωτερικό, στο στενό πυρήνα, στον κλειστό πυρήνα τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι έχει να κάνει τις δηλώσεις αυτές που είδαμε προηγουμένως του Πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν, ίσως είναι το ζήτημα και για τον ίδιο εσωκομματικά. Κάτσε, γιατί για το σοβαρεύουμε πολύ πριν πάμε. Είναι ένα ηθικό θέμα. Δηλαδή, καταγγέλεις τους αντιπάλους σου και κάνεις το ίδιο πράγμα. Εκεί είναι ένα πρόβλημα. Ναι, πάλι θα σου λέω ότι μέσα στην πολιτική, ας πούμε, θα σου πει αλλιώς τα πράγματα. Ναι, προσωπικά με πειράζει. Θεωρώ λογικό να συμβεί αυτό, γιατί συμβαίνει διαχρονικά. Ακριβώς. Δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Περισσότερο με πειράζει το ότι έχει βοηθήσει τα ρετυρέ και έχει
εφαμάξει τη μεσαία τάξη. Αυτό με πειράζει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ξέρεις τι, ξέρεις τι, ναι, εντάξει, η κυβέρνηση. Εγώ πάντως και σε αυτό διαφωνώ, έτσι, με, το, διαφωνώ, με τον Νίκο. Αλλά η κυβέρνηση. Στο, κυβέρνηση με ποια έννοια, ότι εντάξει, προσπάθησε να βοηθήσει. Να πούμε λίγο και τι λέει και η κυβέρνηση. Για να πάμε, ναι, πάμε και την άλλη πλευρά. Τι είπε η κυβέρνηση. Το έχουμε, πριν όμως το έχει έτοιμο ο Βαγγέλης, δεν κρατιέται. Για δείξτε το από την ελληνική ταινία, γιατί το σοβαρέψαμε παραπάνω και θα δούμε. Μετά τι είπε ο κ. Τζανακόπουλος, γιατί είπε. Πήγε ότι δεν έχει μεσοτυχία σπίτι, λέει ο κύριο Τσίπρας με το Χριστοφοράκο, είπε διάφορα. Και το χόντρινε πολύ στον Αντένα. Δείξε όμως το άλλο πριν, το άλλο το κότερο, το. Πάμε. Αν δεν απατώ, λέει στο κύριο Ράμογλου. Μάλιστα, Αντρέα Ράμογλου. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε. Καλά, καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ζερό δεν πει τίποτα. Τι λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Το έχει πει ο. Το έχει σηκώσει όσε φορέ και να το δει, δηλαδή. Το έχει πει. Είναι από τι μεγάλε βουτσά, ναι, από τι ατάκε τη 30. Έχει γράψει. Είναι μια ατάκα. Ατάκε του ελληνικού σινεμάτου, του ελληνικού κινηματογράφου που έχουν μείνει. Είναι από τι πιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε η κυβέρνηση. Ο κ. Τζανακόπουλος μίλησε στον Αντένα. Πάμε να δούμε ένα κομμάτι. Με την δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών από ένα κότερο, από ένα. Που κότερο ήταν, τι ήταν, ούτε ξέρω από αυτά. Ένα σκάφος, ακούστε κύριε. Ένα σκάφος. Όπου η κυρία Παναγκοπούλου επιβεβαίωσε ότι όντως ήταν το οικογενειακό σκάφος το οποίο χορηγήθηκε για διακοπές. Και το θέμα το οποίο βάζει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι αν συνάδει στο ύφος και το ύφος της αριστεράς, εάν η εποχή που συμπίπτουν οι διακοπές ένα κότερο, 20-25 μέρες, όπως είπε η κυρία Παναγκοπούλου μετά την τραγωδία στο Μάτι, μπορεί να πηγαίνει και να έχει σχέση. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Και ότι η ελίτ με την οποία κατηγορείστε, με αυτή την αγελάκιαστα. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει δίλα μεσοτυχία στην Τίνο με τον κύριο Χριστοφοράκο. Ούτε έχει πλουτίσει από την πολιτική για να, έχει, για να του ανήκουν δεκάδες πολυτελή ακίνητα στην Αθήνα, στο Παρίσι και δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Πρώτο θέμα. Δεύτερο. Η κυρία Παναγκοπούλου, επειδή άκουσα να λέγονται και διάφορα περί διαπλοκής, η κυρία Παναγκοπούλου είναι συνεργάτηδα του Πρωθυπουργού εδώ και 3 χρόνια. Το είπαμε, άμυστη έχει... 3 χρόνια. Και είναι άμυστη σύμβουλος του Πρωθυπουργού, επισήμως, με βάση και το σχετικό ΦΕΚ το οποίο έχει δημοσιευθεί, εδώ και 1 χρόνο. Επομένως, νομίζω ότι δικαιούται να φιλοξενήσει τον Πρωθυπουργό για 2-3 μέρες ανάπαυλας ένα 15 Αύγουστο, πρώτον. Δεύτερον, σε σχέση με την υποκρισία περί των δίθεν πολυτελών διακοπών. Ο κ. Μητσοτάκης την ίδια ακριβώς περίοδο, το 15 Αύγουστο, όπως φαντάζομαι κι εσείς, έκανε και εκείνος διακοπές. Στο εξοχικό του ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού μπορεί να πήγε ο άνθρωπος. Επομένως, το ότι κάποιος δικαιούται να ξεκουραστεί 2 ή 3 μέρες, αυτό δεν νομίζω ότι συνιστά πολιτική είδηση. Μάλιστα. Τώρα. Έδειξε ο ασκός του αιώλου, βασικά. 19 μέρες πριν τις εκλογές. Θα γίνει τοξικό το κλίμα. Δεν πηγαίνει και Νίκο. Όχι, το τοξικό το κλίμα. Δείξτε τι θα γίνει. Πάμε. Τι θα αντιμετωπίσουμε. Υποθέτω. Μπουρλότο. Βέβαια, έκοψε ο Βαγγέλης τον Μπουρλότο γιατί αυτό να ακούγεται κοινοταρά. Αλλά, Βαγγέλη, να το βρούμε τον Μπουρλότο να ακούγεται κοινοταρά. Λέει Μπουρλότο με τη φωνή της. Αυτό είναι. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, ορίστε, ζητάνε, λέει, να παίξετε πάλι το βουτσά. Λέει, τι αρέσει. Δείξτε το βουτσά. Από όλα αυτά που έχουμε πει το βουτσά θέλουν να βάλει. Πόσες φορές το βλέπουμε. Βάλε το βουτσά πάλι. Είναι ωραίο. Δηλαδή, ωραία να βλέπουμε το υλικό κινηματογράφο γενικά. Πάμε. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε. Καλά, καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ρο. Ζερό δεν πει τίποτα. Τι λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ναι, έχει ένα κότερο. Επειδή λέει κόπηκε από τον ήχο, βάλτε ξανά για τον Μπουρλότο, γιατί να την ακούσουμε και την Οταρά, γιατί θα γίνει. Πάμε. Είδες και του Βουτσά, ούτε λοιπόν. Το κότερο και του δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα. Τι? Και ο Βουτσάς τα ίδια πάθε με τον Τσίπρα που φαίνεται. Ούτε πάντως, δικότητα το κότερο, αλλού του ήταν το κότερο. Κότερο. Πολιτικό πρόσωπο τις επόμενες 19 μέρες, αν το πει κανένας, σαν το Βουτσά, έχω κότερο, πάμε μια βόλτα, ας πει όχι τώρα, θα τα βρούμε μετά. Μετά τις εκλογές, ευρωεκλογές κλπ. Να περάσουν και βλέπουμε. Δεν ξεχάσει την υπόσχεση, να το δούμε μετά. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μας πει ο Γιάννης ο Κοροναίος, τι γίνεται με τα τουρκικά
και τους Αμερικανούς στη σύγκρουση αυτή που διαμορφώνεται και υποβόσκει με την Τουρκία και την ΑΟΣ. Τι πληροφορίες έχουμε σήμερα, Γιάννη? Κοίταξε, συνεχίζεται αυτή η διελκυστήνιδα Τουρκίας και όλων των άλλων, θα έλεγα εγώ. Ότι ουσιαστικά αυτό δείχνει και την περιθωριοποίηση, τέλος πάντων, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Άγκυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, εμείς και η Κύπρος έτσι κι αλλιώς. Οι υπόλοιποι γείτονες, οι οποίοι έχουν επίσης συμφέροντα ενεργειακά, οικονομικά, επιχειρηματικά κτλ. Στην περιοχή. Αυτή η απόπειρα της Άγκυρας να δημιουργήσει νέο θέμα στην Κυπριακή ΑΟΣ με γεώτρηση, παράνομη και όλη την αποδοκιμασία από το διεθνή παράγοντα. Είδαμε αυτά που είπε σήμερα ο Νίκος Αναστασιάδης, που μίλησε ουσιαστικά για δεύτερη εισβολή. Έχουν θορυβήσει σε μεγάλο βαθμό και την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ισχυρό χαρτί στην υπόθεση για τα ελληνικά, για τα εθνικά θέματα, τέλος πάντων, όπως και η απόφαση των Αμερικανών βουλευτών να μπλοκάρουν για μία ακόμη φορά, έχει γίνει και στο Κογκρέσο, το έχουμε δει πολλές φορές δηλαδή να συμβαίνει στο παρελθόν, να μπλοκάρουν την διαδικασία της εκχώρησης, της πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Ήταν κάτι το οποίο τρέχει όλο το προηγούμενο διάστημα. Η απόφαση του Ερντογάν να προχωρήσει την αγορά των S-400 από την Ρωσία, από τον Πούτιν, τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση και ουσιαστικά έχει βάλει απέναντι όλους τους άλλους. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η κατάσταση και θα δούμε πώς θα κινηθεί και το επόμενο διάστημα. Έτσι, ο αν προχωρήσει κύριος και Αποστολάκης, ο Υπουργός της Άμυνας, ήταν στην Κύπρο, είχαμε Εθνικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Πριν όμως, ενώ διαμορφώνει η κατάσταση έτσι σε γεωπολιτικό επίπεδο, ο Ερντογάν το είχε βάλει, το είχε αμέτη τώρα, το είχε πάρει δικό του, αμέτη Μουχαμέτη λέγανε στο χωριό. Στα εκεί προς την Λακανανία, το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο δεν ήθελε. Το είχε πάρει από την αρχή. Ο άχαστος στις εκλογές, έτσι πρέπει να τις πάρει. Δεν ήθελε, λέει, να χάσει ποτέ την Κωνσταντινούπολη. Έβαλε το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο και αποφάσισε την επανάληψη των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος νικητέας και η Ντέπη θα κάνουν τώρα μια πρόβλεψη. Ποιος θα νικήσει όταν ξαναγίνουν εκλογές? Άχαστος είναι τώρα. Λοιπόν, το κατάλαβαν όμως οι αντιπολιτευόμενοι και όχι μόνο. Υπάρχουν μερίδες, μεγάλες πληθυσμιακές μάζες στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως οι πιο διανοούμενοι και οι Αλεβίτες. Τους Αλεβίτες κάποια στιγμή θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και θα εξηγήσουμε πώς διαμορφώνεται το εσωτερικό της Τουρκίας. Είναι μια μεγάλη θρησκευτική κοινότητα, περίπου στα 18-20 εκατομμύρια, το πιο μεγάλο. Ναι, παραγωγικό κιόλας κομμάτι, έτσι, αυτό που δημιουργικό, ας το ναι, πούμε έτσι. Ναι. Και υψηλού βιωτικού επίπεδου που αρχίζουν και κινητοποιούνται σιγά σιγά. Χθες το βράδυ, μόλις έγινε γνωστή αυτή η απόφαση, πάμε να δούμε στο βίντεο τι έγινε. Βγήκαν στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Πάμε να δούμε. Και σε μεγάλες κατσαρόλες, ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι. Πολλοί κόσμος και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι άρχισαν να κατεβαίνει ξαφνικά. Έγινε μια κινητοποίηση κυρίως διαδικτυακά. Προσαλμίδια, ναι. Ενώ στην αρχή πίστευαν ότι θα είναι κάποιες εκατοντάδες, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Ας το κρατήσουμε, ας το σημειώσουμε. Ήταν η πρώτη αντίδραση, έγινε αμέσως, στην απόφαση του Ερντογάν ότι πρέπει. Όχι του Ερντογάν, για να είμαστε, του Ανωτάτου Εκλογικού Συμβουλίου, αλλά λίγο πολύ κανένας δεν πιστεύει ότι δεν λειτουργήσε, ότι δεν έχει λειτουργήσει. Επιβεβαιώνεται όμως και με αυτή την υπόθεση και το πρόβλημα που έχει στο εσωτερικό Ερντογάν, ότι έχει μια διαιρεμένη χώρα στην οποία προεδρεύει, τέλος πάντων διοικεί κτλ. Η οποία του έχει προκαλέσει πολλές φθορές στο προφίλ του εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μου πεις αντέχει ακόμα.
Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Να δούμε η σύγκρουση κυρίως με τον Αμερικανικό παράγοντα και αυτό. Το Ισραήλ, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα, να δούμε κάποια στιγμή τι θα του φέρει στο μέλλον. Γιατί έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, είναι απομονωμένος σε όλα τα επίπεδα. Να θυμίσω ότι εδώ και κάποιες ώρες, κατ' εντολή των Αμερικανών, ατύπως διπλωματικά, οι Κύπροι κινούνται για να βγάλουν για το μπορθητή, για το καράβι, να βγάλουν διεθνές ένταλμα σύλληψης του πληρώματος αν προχωρήσει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε σε μια κλιμάκωση και θα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να δούμε πού θα φτάσει. Να πάμε να δείξουμε το email της επικοινωνίας, γιατί δεν το δείξαμε, έχουμε την καρτούλα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο alphanetnews24@gmail.com. Βεβαίως, και email και Facebook και Twitter. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν το email alphanetnews24@gmail.com. Ας περνάει και στο κάτω μέρος της οθόνης. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα δικά μας. Έχουν αρχίσει πάλι και παίζουν πριν πάμε στα μηντιακά μας, όπως το κάναμε χθες, τα σποτ των κομμάτων. Χθες δείξαμε, ποιο δείξαμε, του Κινάλ. Το Πασόκ, εσύ. Ποιο Πασόκ τώρα. Πώς έλεγε, κάτι έλεγε. Κομμένη πλάτα. Του Πασόκ. Λοιπόν, σήμερα έβγαλε μάλλον χθες αργά, είχαμε τελειώσει εμείς το ποτάμι. Πάμε να δούμε το σποτ του ποταμιού. Περάστε στο σπιτικό μας. Μέχρι να φτιάξετε το δικό σας. Λοιπόν, τι θα ψηφίσετε, είναι απλό. Μην ψηφίσετε. Θα το κάνουμε εμείς για σας. Γιατί να χαραμίσετε την Κυριακή σας. Σαν πως ξέρετε και ποιον θα ψηφίσετε. Τόσα άλλα μπορείτε να κάνετε. Καλέ, απαντήστε τα email σας, ασχοληθείτε με τα chat. Τους followers, τα likes, τα μέτρια. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Που ξέρουμε καλύτερα. Ή εσείς που πνίγεστε στη δουλειά, ξεκουραστείτε και μια μέρα. Πιείτε το καφεδάκι σας στην παραλιακή. Και πηγαίνετε μωρέ εκείνη την εκδρομούλα που την έχετε τόσο πολύ ανάγκη. Αυτό το weekend. Δεν είναι ανάγκη να ψηφίσουμε και όλοι πια. Δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια. Λοιπόν, αυτό ήταν το σποτ. Τι? Η μίγα είναι όλα τα λεφτά. Η μίγα στο τέλος. Κάνει έτσι να διώξει τη μίγα. Πού έμεινε η μίγα. Τηλεκτρικός. Πού έμεινε. Σωστά το παραδείγμα. Έχει πολύ δίκιο. Έχει πολύ δίκιο η Ντέπη. Λοιπόν, όποιο σποτ κόμματος, όποιο κόμμα βγάλει σποτ, αμέσως θα το δημοσιοποιούμε. Ότι όποιο κόμμα βγάλει το καλύτερο σποτ... Καλά, θα το ψηφίσουμε. Θα το ψηφίσουμε εμείς. Πείτε ένα σχόλιο, δεν θα πούνε, δεν θα κάνουμε ένα σχόλιο για το ποταμιού. Ωραίο ήταν, δεν ήταν... Ναι, ήταν... Είχε μια... Μην το πάτε, σε από το 1 μέχρι το 10 τι βάθμο βάζει, Ντέπη. Σε αυτό, στο ποτάμι, από το 1 μέχρι το 10. Ντέπη. 7. Κορονέως. Και εγώ εκεί θα βάζα. 7 προς 8. Από άποψη αισθητική, ναι. Ναι, γιατί είναι λεμένο, ναι. Άστο, πες ένα βαθμό, μην αρχίσεις τώρα. 7 ή 8. Άρα, 8. Το αξιολογούμε προθετικό. 8 νίκεται, ας το πούμε, μπράβο. Λοιπόν, από άποψη αισθητική και μόνο τίποτα άλλο. Είναι, ναι. Λεμάκα, μην μας πάνε σε κανένα reality, έτσι, όπως βαθμολογήσαμε, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έβγαλε σπότ τη Νέα Δημοκρατία. Έχει το Τζίπρα, έχει η Νέα Δημοκρατία, κεντρικό πρόσωπο. Πάμε να το δούμε γι' αυτό. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Βέβαια, ένας φορός παράλογος δεν διορθώνεται, καταργείται. Η βαριά εγκληματικότητα έχει μειωθεί στον τόπο την τελευταία τριετία. Η Βόρεια Μακεδονία, οι Μακεδόνες, Μακεδονία. Καθίστε κάτω, τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός. Ως εδώ. Αξίζουμε καλύτερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό ήταν το άλλο βαθμολογία. Περίμενα καλύτερα πράγματα. Πρέπει να πω. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρουμε τα όσα είναι εδώ, τα ξέρουμε. Δεν είναι εμπνευσμένο, δεν είναι βαθμό. Δημιουργικό, 3. 3. Το 7, 3. Πω, Παναγία μου. Άστο τον κορονοϊό τελευταίος, ο νικητέας. Ναι, 4-5 εκεί. Πάντα λες δύο νούμερα. Θα σου πω. Αν είσαι κριτής, έναν αριθμό θα πρέπει να πεις. Α, είμαστε κριτές. Πες το κρίνεις. Τι να πάμε για καριέρα. Θα σου πω εγώ 3,5 ξέρω εγώ. Εντάξει, 4.
Καμισά δεν πιάνουν. Κορονέος. Θα κάνω την έκπληξη. Εγώ, παρότι είναι παροχημένο, έτσι. Πέρα, δηλαδή πέρα. Είναι παλιό, τελείως μούχλα. Θα βάλω 5, εντάξει, για τα μηνύματα που είναι, ας πούμε, τα καριστά. Ωραία. Μόλις θα επανέλθουμε. Εσύ βαθμό δεν βάζεις. Όχι, εγώ δεν είναι. Λέω σε εσάς. Να λέω σε εσείς, ναι. Και εγώ θα βγάζω το μέσο όρο στο τέλος. Λοιπόν, όχι, δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Όχι, είναι. Ναι, αισθητικά είναι καλύτερο το ποτάμι. Και μόνο, γιατί το όλα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκέφτονται έτσι οι Έλληνες σκηνοθέτες, οι Έλληνες δημιουργοί. Δεν μπορούν να πούν με μια σαφήνεια αυτό το πράγμα που θέλουν να πούν. Το ποτάμι έχει στήσει πέρα μια ωραία. Ένα ωραίο σκέτς, ας το πούμε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Έχει ένα σενάριο. Έχει ένα σενάριο, αλλά βλέπω άλλο πράγμα. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Να το πούμε. Ανέλ, πόσους πήγαν, ανεξάρτητος Έλληνος, πόσοι πήγαν και ψήφισαν. Πήγαν ένα ποσοστό. Με τα σποτ βγήκε η καμπάνια. Με το σποτ όμως ακριβώς. Ήταν πολύ ωραίο το σποτ. Ήταν πολύ καλό. Και πολύ συγκεκριμένο. Η έκπληξη των περασμένων εκλογών. Είχε αρχή, μέση, τέλος. Αυτά τα σποτ που βλέπουμε εδώ δεν έχουν αρχή, μέση, τέλος. Είναι μια εξυπνάδα. Δεν αφήνει σου μήνυμα. Δημιουργού. Είναι βαρύ πολιτικό. Και βλέπω άλλο πράγμα. Και συνήθως παρατηρώ άλλο πράγμα από το μήνυμά του. Στο ποτάμι αφήνει. Στο ποτάμι, ας πούμε, παρατηρώ άλλο πράγμα. Το βλέπω το ζευγάρι, τα ρούχα που φοράει. Και χάνω το μήνυμα. Εντάξει, θα έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο σκοτεινό. Αυτό είναι, αλλά είναι λίγο dark. Υπάρχει το σποτ του Κομμουνιστικού Κόμματος το οποίο βγήκε, θα το βρούμε. Και λίγο πριν είδα και ένα σποτ διαφήμιση στη Google από το ποτάμι. Δεύτερο σποτ που έχει έναν νεαρό που παίζει μπάσκετ. Αυτό είναι παλιό. Παλιό εννοώ, δηλαδή είναι πριν 10-15 ημερών αυτό το σποτ. Μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο παίζει μπάσκετ και λέει να μην πάσει αυτό ήταν σε ράφο. Αφορά στους νέους πάλι, όπως ήταν το χθεσινό και κοινά που είδαμε. Είναι εντυπωσιακό, το βρούμε και θα το δείξουμε. Είναι λίγο ραπ, νομίζω. Ναι, θα το βρούμε και θα το δείξουμε, γιατί αυτό έχει μήνυμα. Για μένα ήταν πολύ καλύτερο από αυτά. Ναι, είναι πιο συγκεκριμένο βασικά. Είναι πιο συγκεκριμένο. Και του Κομμουνιστικού Κόμματος, όταν θα είναι έτοιμος ο Βαγγέλης, θα το κάνουμε μόλις θα πάρει το διάλειμμα. Θα φτιάξουν, θα είναι ένα μήνυμα με το τραγούδι το Μάμα. Το έχετε ακούσει ίσως, του Σιμπόι, ένα τραγούδι που αυτό κάνει. Έχει 14.000 εκατομμύρια views. Ναι, αυτό θα είναι το τέλος. Που αρχίζει με το φίδι αυτό. Αυτό, θα το δείξουμε και αυτό, θα τα βρούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να παίξουμε λίγο τα μηντιακά μας. Θα ξεκινήσουμε, ένα μπούμα που θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μόλις θα επανέλθουμε. Λοιπόν, επανήλθαμε και πριν επανήλθαμε και χρωστάμε ένα tweet που έκανε ο κύριος Καμένος, εφάνταστος ο κύριος Καμένος σήμερα. Πήγε, το έχουμε το tweet, δείξτε τη φωτογραφία, Βαγγέλη. Το αχάριστος. Όχι, όχι. Έβαλε τον Θεοχαρόπουλο. Έχει πάρει παλιά φωτογραφία της Κουντουρά με μπούρκα. Είχε πάει σε μια διεθνή τουριστική έκθεση και έβαλε στο πρόσωπο της Κουντουρά τον Θεοχαρόπουλο. Και έγραψε, αραβική σοφία λέει, όποιος δίνει ξένη έδρα, παίρνει καρέκλα, όποια δίνει καρέκλα, κρατά την ξένη έδρα. Καμένο είναι το μήνυμα. Ναι, αλλά... Όχι, εννοεί καμένο, ότι. Είναι καμένο μήνυμα. Έλα τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, λέει, λέει ότι έπρεπε να έχει παραδώσει την έδρα. Για ξαναπέστο, δηλαδή. Όποιος δίνει ξένη έδρα. Μάλιστα. Αυτό το λέει, είναι σαν καρέκλα. Αν χρειάζεται δεύτερη φορά πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα, έχει χαθεί. Το έχει χαθεί. Είναι αραβική σοφία, δεν το γράψω καμένο, παιδιά. Είναι παροιμία αραβική. Εντάξει. Όποιος δίνει ξένη έδρα, παίρνει καρέκλα. Όποια δίνει καρέκλα, κρατά την ξένη έδρα. Εντάξει. Το είχε γράψει ο Μωάμεθ αυτό. Μωάμεθ με έδρες στα σχολεία. Πού το βρήκε. Μονοεδρική δεν ήταν του Μωάμεθ. Μονοεδρική δεν ήταν του Μωάμεθ. Καλό, μονοεδρική μόνο. Καλό. Λοιπόν, να πάμε τώρα, όταν έχουμε τα σποτ που χρωστάμε, τα έχουμε. Αν υπομονούμε το... Θα μας τα πει ο κύριος Θάνος σε λίγη ώρα. Όμως θα πάμε από τα μηντιακά μας. Τώρα πήγε στο MasterChef, εδώ η κυρία Ντέπη θα μας το πει. Να. Πάμε να το δούμε πρώτα να το σχολιάσει. Τι είπε αυτό το παλικάρι χθες, το χάσε. Πάμε να το δούμε. Σόπο που να είναι θα σημανούν οι καμπάνες. Αυτός ο Μπάρκας έχει διαλέξει πρώτες ύλες. Συγγνώμη, Μίκη Θοδωράκη, συγγνώμη. Τρίζουν τα κόκαλα στον τάφο.
Ο Μίκης είναι πολύ ζωντανός και ελπίζω να μην βλέπει MasterChef. Γιατί και το σκοτώσαμε και σκοτώσαμε και τα τραγούδια. Καταπληκτικό. Τι είδε τώρα. Είναι, πρέπει να τους να το να του κάνουμε. Υπάρχει, δεν... Μια χαρά είναι ο Μίκης. Μια χαρά είναι ο Μίκης. Αυτό δεν έπαιξε παιδιά χτες. Ναι, έπαιξε χθες προχθές. Τώρα δεν βλέπω το MasterChef. Καλά, με συγχωρείς. Ο Κοροναίος το παρακολουθείς. Δεν κάνω επεισόδια. Κάνω μαγειρεύω παιδιά και μαθαίνω συνταγές. Αλλά τι είναι αυτά τα παιδιά έτσι. Ωραία, έχει χάσει κάποια επεισόδια. Λες να μπερδεύτηκε, μήπως μπερδεύτηκε, ξέρω εγώ. Είναι έγκλειστη, είναι εξόκλειστη τέλος πάντων. Παρακολουθεί. Τα βαρά στην Ελλάδα. Όχι, έτσι βγαίνουν. Όχι, έτσι βγαίνουν. Είναι εξόκλειστη. Δεν είναι, βγαίνουν έξω. Πραγματικότητα. Από μικρά πρέπει να τα δέρνουν σε αυτά. Όχι, αυτό το MasterChef τι είναι, είναι. Πάνε και μαγειρεύουν. Το MasterChef είναι μια εξαιρετική παραγωγή. Όπου μαζεύονται διάφοροι άνθρωποι που έχουν ταλέντο μαγειρική. Και φτιάχνουν, εντάξει, το έχουν κάνει λίγο reality βέβαια για γνωστούς λόγους. Είναι μια ακριβή παραγωγή και ένα καλό πρόγραμμα. Δεν είναι σαν το άλλο που κλείνονται να βρούνε. Αυτό που βλέπαμε πριν από λίγο. Αυτό βλέπαμε στο Sky εκεί και βλέπαμε. Δεν σε προσβάλλει, βέβαια. Το οποίο με συγχωρείτε. Εντάξει, να αναφερθούμε αύριο. Έτσι, από να νέα παιδιά κομμάτι. Να σου λένε ότι θα τρίζουν τα κόκκαλα του Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, έκανε λάθος το. Εντάξει, μια χαρά είναι ο Μίκης, το είπαμε. Δεν το ξέρω, ξέρω εγώ τώρα τι να πω και εγώ. Ξέρεις, έρχεται και ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες για τον αδύναμο κρίκο που βλέπουμε στην Κύπρο. Και εντάξει, κάπως ας πούμε το δικαιολογήσαμε στην Κύπρο λάθος. Αυτό είναι τρόλ, εγώ θα το ψάξω. Ναι, αυτό πραγματικά είναι παρά είναι για να είναι αληθινό, ας πούμε. Ποιο, το χθεσινό. Το χθεσινό που δείχναμε τον αδύναμο κρίκο την κακοποίηση τη ελληνική γλώσσα. Δεν έχουν συνδεθεί και με τον Μίκη. Δεν έχουν τραγουδίσει τα τραγούδια τους σε καιρούς που τα τραγουδάγαμε εμείς, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτός τραγούδι, το ήξερε. Το ήξερε το τραγούδι. Το ήξερε το τραγούδι. Ναι, δεν ήξερε το συμβολισμό που τραγουδάγαμε εμείς οι παλιοί τότε μετά την μεταπολίτευση. Τι να πεις, εντάξει. Τι να πεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα σποτ που χρωστάμε και θα επανέλθουμε σε κάτι άλλο μετά, στα νούμερα τηλεθέας της περασμένης εβδομάδας. Ποιο ξεκινάμε τώρα, το κουκουέ. ΚΚΕ. Πάμε τώρα. Αυτή τη φορά δεν συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Το δικό τους δρόμο. Αφήνουμε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, τις κάλπικες διαφορές. Εμείς κάνουμε τη διαφορά. Προχωράμε. Με την ορμή που μας δίνει η ιστορία, με τη δύναμή μας. Με το δίκιο μας, την καρδιά μας, με το ΚΚΕ. Για τη νίκη μας. Περνάμε απέναντι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κουκουέ. Αυτό και τα μάτια να σου κλείσουν και να το βάλουν. Θα καταλάβεις είναι κουκουέ. Με το που ακούς τη φωνή, με το που ακούς την πρώτη ατάκα του. Και που βλέπεις την πρώτη εικόνα, τα πρόσωπα, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι η σταθερή φωνή, σταθερά νοήματα. Παρατήρησα επίσης ότι είχε και από όσα έχουμε δει από χθες μέχρι σήμερα, είναι το μόνο που θίγει για τη Χρυσή Αυγή και λέει τσακίστη το φασισμό σε ένα, σε ένα τείχο που έχει και, και το βασικό σύνθημα είναι περνάμε απέναντι το θέμα. Του ΚΚΕ. Περνάμε απέναντι. Η Νέα Δημοκρατία λέει εδώ. Αυτό που πρέπει ίσως να δούμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να έχει ενδιαφέρον, επειδή το έθιξε ο Νίκος, είναι αν πραγματικά είναι πετυχημένο, επειδή, δηλαδή καλύπτει τον μπετοναρισμένο, ας το πούμε έτσι, κόσμο ο οποίος θα πάει να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το καλύπτει αυτό, δηλαδή είναι η επιδίωξη. Είναι νομίζω ένα ερώτημα για το σωστό ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι το ΚΚΕ πάντα έτσι πορευόταν. Αυτό ακριβώς. Όπως από τη μεταπολίτευση που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, πάντα έτσι τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αν πας να διεκδικήσεις δεν διεκδικούσε κάτι παραπάνω, δεν διεκδικούσε ποτέ κάτι παραπάνω. Δεν ακόμα και αυτά τα μηνύματα τα μέσα εντάξει, από τα σκότα. Αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό θέλει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Ωραία, επειδή βαθμολογήσατε τα άλλα. Ωραία, βαθμολογία. Είναι μέσα στις απόψεις του. Εγώ θα του το έδινα το εφτάρι άνετα με την έννοια μάλιστα. Ότι αυτά που λέει τα πρεσβεύει, τα πιστεύει. Γιάννης, Κοροναίος. Όχι, εγώ επειδή ακριβώς θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, ιδίως σε τέτοιες εποχές, θα του βάλω 5. Πέντε. Εγώ θα βάλω 6, γιατί έχει φτιάξει καλύτερα μηνύματα, η ΚΝΕ τουλάχιστον,
όταν έχει τρολάρει το ΣΥΡΙΖΑ σε άλλε στιγμέ πέρυσι και πρόπερσι. Έξι έχει βάλει ο νικητέα στο σποτ του Κουκουέ το επίσημο. Έχει για καλύτερη αισθητική, μα έχει δείξει. Πάμε να δούμε τη ΚΝΕ, γιατί έβγαλε και η ΚΝΕ τώρα. Α, η ΚΝΕ μπορεί να είναι καλύτερα. Μα το πρόλαβε. Πάμε να το δούμε. Σταμάτησε, θα εκπλαγεί. Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Τι έχω και κότρα, πάμε μια βόλτα. Γιατί εμάς δεν μας στηρίζουν ούτε οι ολιγάρχες, ούτε οι μητιάρχες. Έχω και κότρα, πάμε μια βόλτα. Εμείς δεν λογοδοτούμε ούτε στα μεγάλα τζάκια, ούτε στους τραπεζίτες, ούτε σε εκπρόσωπους των ελίτ. Έχω και κότρα, πάμε μια βόλτα. Το ξαναπείς το κότερο γιατί θα το βουλιάσω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Είδες πως σου είπα ότι... Είναι καλύτερο. Έξοχο. Είναι πιο... Αυτό το φτιάξαν χθες, με το που... Σίγουρα, ναι, μόλις ακούστηκε. Είναι εμπνευσμένο, παιδιά. Καταλαβαίνετε 19 μέρες πώς θα πάμε. Το έχετε, ρίξτε το, 19 μέρες. Τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Μπουρλότο. Να φτιάξουμε πίσω, να σου πω, συνάδελφε. Θα φτιάξουμε, ναι. Όχι, μπορούμε να πούμε τις ιδέες μας, αν μας πρότειναν κάποια στιγμή. Λοιπόν, Βασίλη, θα πούμε τις ιδέες μας και να... Τώρα. Ναι, όχι τώρα, γιατί... Να το σκεφτούμε λίγο. Ναι. Τι θα κάναμε εμείς. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να δούμε και χρωστάμε και το σποτ αυτό που ανέφερα πριν, του ποταμιού με το παιδί, το νεαρό που παίζει. Το παλιό, πάμε να το δούμε. Εμένα μου άρεσε αυτό. Αυτό ήταν παλιό, πάμε να το δούμε. Ει, τι κοιτάς. Εσύ, την πλάτη μη γυρνάς. Θέλω δυο λόγια να σου πω, μη προσπερνάς. Ασχολήσου. Ένας άνθρωπος μιλά. Μπορεί να ψήφισες για πρώτη σου φορά. Μπορεί την πρώτη να μην πήγες καν. Και έτσι την πατήσαμε. Τώρα δεν έχουμε μιλιά. Τώρα εκείνοι για εμάς δεν έχουνε αυτιά. Μα να τη ευκαιρία να το πεις δυνατά. Για σένα, για μένα, για μας, για κάθε γενιά. Μην αλλάξεις track, γιατί πραγματικά η Ευρώπη έχει ανάγκη τη δική σου πινελιά. Έλα μπρο, μην το βλέπεις το θέμα παθητικά. Έχεις δικαίωμα να μιλήσεις. Έχεις δικαίωμα να εκφραστείς. Δεν έχεις το δικαίωμα να κρυφτείς. Είναι ευθύνη σου στο φάσισμο να αντεπιτεθείς. Τίποτα δεν κερδίζεις με το κλάμα ή την γκρίνια. Πιάς την ουσία μια φορά. Δες το όριμα καθαρά συλλογικά. Μην πετάξεις άλλη μια γενιά μες στα σκουπίδια. Πες μου εσύ, που είναι η μαγιά. Στο ημένα έρμεο ή στο όντως συμμετέχω ενεργά. Δεν θα αλλάξει από μόνη της αυτή η γειτονιά. Βάλε τον πίτσο τώρα να παίζει για να χορεύουμε ελεύθεροι μετά. Γιατί το τώρα μας ανήκει εδώ και τώρα. Μην απογοητεύεσαι ακόμα. Η ψήφος είναι δύναμη. Δες το σοβαρά. Πάρ' το προσωπικά. Εμένα μου άρεσε αυτό. Αυτό είναι καλύτερο. Ωραία. Είναι το πιο καλό από, το πιο καλό από όλα. Γιατί ήταν σαφές το μήνυμα, ήταν καλή ως κοινωτική αισθητική του ακριβώς. Και στο ποτάμι αυτό από ότι το άλλο. Και, ναι, και ραπάρι. Βαθμολογία εδώ. Δέπι. Μεγαλύτερη, το καλύτερο. 8. 8. 8, 8. 9. 9. Κάτι γίνεται με το ποτάμι ο νικητές, κάτι γίνεται. Θα τα πούμε, ναι, στην πορεία. Δεν έχουμε δείξει το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εδώ, θα σε τριγκάρουμε λίγο. Το ΣΥΡΙΖΑ, κάτσε, μη μας... Δεν υπάρχει το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Δεν έχουν κάτι ακόμα, δεν έχουν κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. θα βγάλει ξέρεις τις παροχές, δηλαδή. Σιωπή, λοιπόν, θα βγάλει αύριο μετά τη συνέντευξη. Θα δείτε ότι θα κάνει σποτ. Ευρώπουλα θα βγάλει. Το λες σαν πλήρω, όχι. Είναι είδηση, το ξέρεις, δηλαδή. Πιστεύω ότι θα βγάλει. Για λόγους πολιτικής, δηλαδή, θα, σωστά, θα έπρεπε να το... Ναι, είναι ελάχιστες ημέρες που έχουν απομείνει. Και λοιπόν, σήμερα, στο Ζάπιο, βέβαια, πρέπει να βγάλει. Να πάμε λίγο στα νούμερα της τηλεθέασης. Να πάμε λίγο στα νούμερα, να δείξουμε την καρτούλα. Χθες είπαμε λοιπόν ότι. Για μένα το κάνατε μεγαλύτερο αυτό. Ναι, το κάναμε εδώ, θα διαβάσω εγώ. Τα νούμερα της τηλεθέασης σύμφωνα με αυτά εδώ. Εβδομαδιαία θεαματικότητα, έτσι. Ναι, κάναμε μία κουβέντα εδώ με τους συναδέλφους, γι' αυτό έχουν τσεκάρει τα κρατικά κανάλια, γιατί κάνουμε και μία ανάλυση. Και θα δείξουμε προσεχώς πώς πάνε όλο το μήνα, γι' αυτό τα βλέπετε τσεκαρισμένα. Λοιπόν, ο Αντένα από 22 μέχρι 28 Απριλίου ήταν στο 15%. Σκάι στο 15%, είναι το σύνολο του καναλιού. Ο Α 13,7, το Star 12,1, το Open TV 7,5, τα δύο κρατικά κανάλια είναι η ΕΡΤΕΝΑ 5 και η ΕΡΔΙΟ 2,9. Δεν υπάρχει εδώ το ΕΡΤΣΠΟΡ γιατί έχει βγει και αυτό στην ΕΡΤ, είναι περίπου 1 ακόμα κάτι. Και είναι και το Μακεδονία TV, το Μακεδονία είναι 2,1, νόμιζα ότι είναι πολύ πιο κάτω. Και στην παρένθεση είναι τα νούμερα, τα προηγούμενα,
Δηλαδή, ο πρώτος είχε 15,7, έχει μικρή υποχώρηση. Τα βλέπετε. 12 είχε ο Sky την προηγούμενη φορά. Προφανώς ναι. Είχε μια άνοδο, δεν ξέρω, κάτι θα έχει αυτή τη βδομάδα. 14. Η εβδομάδα, Βασίλη, ναι. Είναι η εβδομάδα μετά το Πάσχα. Έτσι. Η εβδομάδα όχι, μετά το Πάσχα. Όχι, λάθος. Όχι. Είναι η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα. Η μεγάλη εβδομάδα είναι. Και ο Αντένα είναι πρώτος. Πάντα. Τζεφιρέλη. Μεγάλη Πέμπτη, Τζεφιρέλη. Δεν είναι πρώτος ο Αντένα. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Εμείς πάμε πάντα 10 μέρες πίσω γιατί βγαίνουν μετρήσεις με κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή αυτές οι συγκεντρωτικές μετρήσεις. Επίσης δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Πάλι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Μεγάλη εβδομάδα. Είναι πρώτος συνήθως. Δεύτερος ο Αντένα και εκεί δεύτερο τρίτος ο Sky. Η εβδομάδα που μας έδειξες είναι μεγάλη εβδομάδα, όπως λέει ο Γιάννης Τζεφιρέλη. Καλά το είπατε, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα. Την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε έσκησε, στην Ευθεία. Δηλαδή, και... Έτσι δεν είναι. Είναι ναι. Εβδομάδα το πρώτος ο Τζεφιρέλη, έτσι, πρώτος στην Ελληνική για 68η φορά τα τελευταία. Πόσες φορές το έχουμε παίξει αυτό, ναι. Χιλιάδες. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο, να γυρίσουμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα στην Καστοριά. Έχουμε την 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας. Να δείξουμε το βιντεάκι. Μαζεύτηκαν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Εκεί έχουμε μία βεντέτα τα τελευταία χρόνια. Πάνε οι φιλόζωοι γιατί υπάρχουν εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις που έχουν τα βιζόν, τα μίνγκ. Όχι, τα ζωάκια τα οποία είναι τα εκτροφεία δηλαδή. Και είχαν πάει το 8 και είχαν αφήσει ελεύθερα 6.000 μίνγκ και 50.000 ζώα. Ήταν η μεγάλη καταστροφή που έγινε τότε στις δύο επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, το 10. 50.000 ζώα. Δεν θέλω να σου πω τώρα αυτά, πολλά από αυτά δεν έζησαν, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στο περιβάλλον. Όμως κάποια εγκληματίστηκαν. Από το αμύντεο και πάνω δεν υπάρχει κοτόπουλο, γιατί είναι προσωμιάζω στα κουνάβια, είναι πιο κοντά στη βίδρα και στο κουνάβι, είναι αρπακτικά δηλαδή. Όμως κάθε φορά... Είναι αρπακτικά τα κοτόπουλα. Όχι, αρπακτικά τα μίνγκ. Στο φυσικό περιβάλλον. Στο φυσικό περιβάλλον έχει γίνει αναπαραγωγή, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα έγινε μια διαδήλωση έξω από την Διεθνή Έκθεση. Πάμε να το ακούσουμε, να ακούσουμε και τα συνθήματα. Αίμα, η γούνα στάζει αίμα. Λευτεριά, λευτεριά, σώσα είναι στα κλουβιά. Λευτεριά, λευτεριά, σώσα είναι στα κλουβιά. Αίμα, αίμα, η γούνα στάζει αίμα. Αίμα, αίμα, η γούνα στάζει αίμα. Ζωές μας ανισμένες. Αυτή δεν είναι vegan. Είναι φιλοζωικές οργανώσεις που θέλουν το αίτημά τους είναι να αφήσουν τα μίνγκ ελεύθερα. Πάντως αυτό το λευτεριά πρέπει να ακούσω τσαλάν, ξέρω κάτι από το λάμπρο. Δεν ξέρω που κάπου... Φάνταστα τα συνθήματα. Αίμα, αίμα, η γούνα στάζει αίμα. Εγώ είμαι εναντίον της γούνας. Καλά, όλοι είμαστε εναντίον της γούνας. Έχουν περάσει Αλλά συνθετική γούνα, διαβάζω τώρα γιατί... Η Καστοριά ζούσε από αυτό το πράγμα. Ζει. Και ζει. Ναι, είναι πολύ μεγάλη αγορά και κυρίως και εξαγωγές στη Ρωσία. Νομίζω ότι είχε σταματήσει αυτή η ιστορία, αλλά νομίζω ότι είχε πάει μέχρι το 1990 ακόμη. Οι γουναράδες της Κοζάν, της Καστοριάς, αντιμετωπίζουν... Εντάξει, έχουν την κρίση τα τελευταία χρόνια, αλλά υποτίθεται δίνουν αγώνα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν και μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού. Τοπικού πληθυσμού, μπράβο. Μπήκε και το Hollywood σε όλα αυτά τα πράγματα και το ευρωπαϊκό, έτσι, ευρωπαϊκή καλλιτέχνη και έχουν... Είναι αρνητική απέναντι σε αυτό το πράγμα. Και αυτό βλέπεις δηλαδή ότι... Επώνυμη πολύ. Επώνυμη, ναι, έτσι πολύ, ναι. Αλλά έτσι όπως πας να κάνεις κάτι και εγώ σου λέω ότι όντως αυτά τα... Μου θυμίζεις δηλαδή λίγο το κίνημα Me Too, ναι. Το φρέσκο. Με τις γούνες ήταν παλαιότερο, αλλά... Πάντως είδες ότι πας απελευθερώνεις τα ζώα και αμέσως προκαλείς ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή πας να λύσεις ένα... Γιατί είσαι φιλόζωος και τα λοιπά, απελευθερώνεις τα μίνγκ και τη... Πήγανε... Και τρώνε τα κοτόπουλα... Τώρα υπάρχει ένα παρασκήνιο. Εγώ δεν το είπα τυχαία το vegan. Τώρα υπάρχει μια κόντρα μεταξύ... Το vegan ξέρουμε τι είναι, έτσι. Κοίτα, όταν το 10 για τους φιλόζους... πήγανε το βράδυ και απελευθέρωσαν 50.000 μίνγκ, καταλαβαίνετε ότι η επιχείρηση διαλύθηκε. Ναι, που είναι μια πολύ μεγάλη βιοτεχνία. Όχι, δεν είναι βιοτεχνία αυτό. Είναι μεγάλο εκτροφείο της περιοχής.
βιομηχανία στην ουσία. Ναι, με την, τώρα, εκεί υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κόντρα. Δηλαδή πήγαν αστυνομικές δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ντόπιοι ζώστηκαν να μην πούμε τι και περίμεναν. Και δεν γίνεται, γιατί σου λέει ότι εμείς θα χάσουμε τη δουλειά μας, χάσουμε το ψωμί μας. Είναι ένα ακριβώς πρόβλημα. Αυτό το λύνεις είναι νομοθετικά. Κάπως πρέπει να βρεις έναν τρόπο. Να γίνει μια ποσότητα. Ο φιλόζωος τρώει ζωικές τροφές, πίνει γάλα, τρώει κρέας. Απάντησε. Ο φιλόσοφος. Τι πώς δεν είναι. Είναι. Όχι, ο φιλόσοφος δεν είναι, άλλο ο φιλόσοφος. Και θα το μεταφέρω. Έχω ακούσει και αυτό το και τρελάθηκα. Που είμαι και πάρα. Είχα πέσει μια συζήτηση που έλεγα τώρα ένας βίγκαν με έναν φιλόσοφο. Και λέει και τσακωνόντουσαν επειδή το έλεγε ο βίγκαν. Δεν είσαι φιλόσοφος, σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρως και κρέας αφού αγαπάς τα ζώα. Εντάξει. Όχι, εντάξει, είναι λίγο προωθημένο αυτό. Θεωρητικά είσαι και αν έχεις ένα κατοικίδιο, όσο και αν είναι, εντάξει, πολύ περιορισμένο. Αλλά σου λέω, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή που είδαμε τώρα, θέλει να το κάνεις πιο όργανα, κάνε ένα διάβημα, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, δεν ξέρω πού, να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση, να υπάρχουν μια ποσόστοση, πώς θα μείνει. Κανονικά αυτό πρέπει να είναι αγροτική ανάπτυξη και συναρμόδιο εμπορίο, δεν ξέρω. Νομίζω αγροτική. Ναι, λοιπόν, αγροτική ανάπτυξη πρέπει να είναι. Και αφού είμαστε λοιπόν στα ζωντανά, πάμε να δείξουμε τώρα να δείξει το άλλο το βιντεάκι, έλα να το σχολιάζουμε πάνω από το λίγο τα Περιστέρια. Κοιτάξτε το βιντεάκι. Και το κέφι συνεχίζεται. Το πάρτι συνεχίζεται. Λοιπόν, θα το ξαναβάλουμε ξανά. Είναι το βοηθητικό στάδιο του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί πήγανε ένα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Έχουν γίνει μπαλώματα, έχει φύγει τον καζόν. Τρέχει κόσμος εκεί γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι. Το σπήραν, το ρίξαν οι εργάτες, καλά κάνανε. Καταλάβατε ότι αυτά τα Περιστέρια είναι τα πιο παχιά Περιστέρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και το κέφι συνεχίζεται. Ένας παίρνει. Και πηγαίνανε και τρώνε τους σπόρους. Βέβαια μετά, για να είμαστε δίκοι, γιατί βγήκε τον καζόν τώρα, πήγανε οι εργάτες εκεί του σταδίου, το φρεζάρανε, οπότε λύθηκε το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν Περιστέρια που το βράδυ δεν μπορούσαν να πετάξουν. Κάποιος που μας έστειλε το βίντεο, το τράβηξε. Κάνει και τον ήχο του Περιστέριου. Λοιπόν. Να ένα σκιάχτρο, δεν μπορούσαν να σηκωθούν το βράδυ. Σκιάχτρο, την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα ήταν εκεί, μέναν το βράδυ. Έτσι, δεν μπορούσαν. Έχουν φάει τόσο πολύ. Δεν... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού να πετάξουν, Ντέμπι, έχουν φάει ξέρεις πόσα κιλά σπόρου. Πολλές αρρώστιες στο Περιστέρι. Τι? Πολλές αρρώστιες στο Περιστέρι. Εντάξει τώρα. Και ειδικά με το έχει στον μπαλκόνι σου, σου κάνει γουλού, θες να βγεις να το πνίξεις. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Έχουμε τη φωτογραφία με το κύμα που έχει κάνει και αυτή, έχει γίνει viral. Πάμε να τη δείξουμε και αυτή. Μαζεύτηκαν, την έχουμε. Προσπαθούμε να τη βρούμε. Είναι μια φωτογραφία, πήρε φωτογραφία. Την οικογένεια. Συμβαίνει αυτά. Να, κοίταξε τώρα, κάτσα να βγάλω φωτογραφία στο τέτοιο. Ωραία. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Χαμός. Έχει, όταν την έβαλε στο Facebook, αυτός που τράβαγε την φωτογραφική μηχανή, έχει κάνει εκατομμύρια χτυπήματα. Κοιτάξτε εκεί, είναι εντυπωσιακό όμως. Και θέλει καμιά φορά. Δηλαδή, είναι και μικρό παιδί, όχι έτσι. Ένας κύριος και δύο κυρίες. Κύριος, δύο κυρίες, το ένα μπορεί να είναι και. Έχει αυτό το κύμα. Έλα, ντε και θέλει. Δεν μπορεί να το δει από πίσω. Αλλά τι να το δει, έτσι όπως το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Να, η συνέχεια. Βλέπουμε. Και εδώ είναι η συνέχεια. Μετά μαζεύουμε τα κομμάτια μας. Ένας δεξιά, ένας αριστερά κλπ. Μάλιστα. Πρέπει να. Μέχρι την Δευτέρα του Θωμά, μάλλον την Κυριακή, είχαμε ένα έθιμο ποντιακό στα Σούρμενα. Στο νοικοταφείο λοιπόν των Σουρμένων μαζεύονται οι ποντιακές οργανώσεις. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Μας το έστειλαν οι φίλοι από τις ποντιακές οργανώσεις, πρέπει να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες. Πάνε πάνω στους τάφους, στο νεκροταφείο, βάζουν τα φαγητά των νεκρών και γίνεται τσιμπούση πάνω στο νεκροταφείο και οι λύρες, οι ποντιακές παίζουν. Γίνεται όλη την εβδομάδα μετά το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος. Και με αυτό μνημονεύουν. Θέλει το έθιμο ναι, τους νεκρούς να τηρείται την Κυριακή του Θωμά, όπως που αναφέρθηκε, πολλοί μαζεύονται στα νεκροταφεία τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Έτσι, είναι, έτσι λέει η είδηση. Και θα έρουν και τα αγαπημένα φαγητά των ανθρώπων. Και τα αγαπημένα φαγητά.
Μάλιστα. Έθιμο. Να πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο εχθές που δεν άρεσε στην Τέπη. Δεν άρεσε, αλλά σήμερα είχαμε εξέλιξη. Σήμερα, για πάμε να φύγουμε από τα Σούρμενα και τις ποντιακές οργανώσεις και να πάμε κάτω στην Ασία. Κάτω. Για να δείξουμε τη νέα φωτογραφία. Νάτος. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Είναι ο βασιλιάς. Εδώ του δίνουνε, του δώσανε, εκεί μπροστά, άμα δείτε στη φωτογραφία, υπάρχει ένας χιαμέζος γάτος. Και δίπλα ένας κόκορας. Γίνεται χαμός στην Ταϊλάνδη και στην γύρω περιοχή, γιατί πιστεύουν ότι ο γάτος, φωτογραφία κυκλοφόρησε, δεν είναι ζωντανός. Είναι ταρυχευμένος. Είναι ταρυχευμένος, είναι φτιαγμένος έτσι να φαίνεται σαν ζωντανός, δεν ξέρω τώρα τι. Και ο κόκορας. Και ο κόκορας το ίδιο. Και γίνεται χαμός. Ταρυχευμένος κι αυτός. Ναι. Και γίνεται χαμός. Από τη φωτογραφία πιο πολύ ο κόκορας εμένα θα... Ο κόκορας δεν φαίνεται πολύ, δηλαδή ναι, μου φαίνεται πιο ότι τον καρφώσαμε έτσι, ναι, δηλαδή. Το σύσυχο κόκορα εκεί πέρα να καθίσει δίπλα στο. Και η γάτα δεν κουνιέται καθόλου εδώ πέρα. Εντάξει, η φωτογραφία είναι, αλλά είναι πιο φυσική. Και βέβαια, επειδή αυτή η φωτογραφία ακολούθησε την άλλη τη χθεσινή. Να μην δείξουμε και τη χθεσινή, δείξτε και την άλλη. Θα πρέπει να δείξει και τον μπούστο όμως. Την έχουμε να δείξουμε και την άλλη. Την ήθελε η Τέπη. Είναι τα ήθη και τα έθιμα του λαού. Ορίστε. Πήγε η νέα βασίλισσα, η κυρία. Όχι, μα δεν πρέπει, λέει, να σηκωθεί πάνω από το γόνατο του βασιλιά για να πάρει τα δώρα που τη δίνει. Σέρνεται στα πατώματα. Τέπη, για να γιατί τον ακολούθησε... τιμωρήσει στον Ταλαμάγκα, πρέπει να του βρει με το μπουστάκι που του αποδίδουν τιμές. Του βασιλιά είναι με το μπουστάκι και είναι οι άλλοι. Ωραία. Πάμε και να πάμε τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα να βρούμε τον κυρίου Παπαδημητρίου. Τους αγαπά αυτούς τους λαούς ο Βασίλης. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί είναι με πολλές, πολύ μεγάλες παραδόσεις. Δεν λέω κάτι που δεν πρέπει να το πω. Και το, όχι, όχι, δεν είναι. Και το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη και η Καμπότση και η Μαλαισία, παρότι είναι σκληρή χώρα. Και ταλαιπωρημένη λαϊ, έτσι. Ταλαιπωρημένη. Κουάλα Λουμπούρ. Κουάλα Λουμπούρ. Λοιπόν, το Survivor στο Μέκα. Θα το βάλουμε να τον δείξουμε. Χθες δείξαμε τη σκούπα. Την έχουμε τη φωτογραφία με τη σκούπα. Δεν πειράζει. Αυτό πάμε να τον βγάλουμε, θα τον βγάλουμε. Θα τον βγάλουμε εμείς. Γι' αυτό τον έχουμε πάρει να τον βγάλουμε και την κοπέλα με τη μελιτζάνα. Ακούσατε πολιτικό μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε γκρεμό. Προσέξτε. Προσέξτε, δεν έχουμε ευκαιρίες πολλές. Να φορέσω να βλέπεις το κυκλημένη μου παλιά. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στον κρεμό. Δεν έχουμε δεν έχουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε, Παναγία μου, ας ενωθούμε τουλάχιστον. Σκοτεύουμε να γίνουμε ένα τεράστιο θέατρο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πρώτο ήταν καλύτερο με τη σκούπα. Τι, μια φωτογραφία ήταν. Εδώ πήγε και εδώ πήγε, κάνει υπερπαραγωγή. Να τον φέρουμε τον Άγγελο την άλλη εβδομάδα. Να τον φέρουμε, ναι, ναι. Να τον βρούμε, να τον φέρουμε, να μας εξηγήσει πώς θα σκέφτεται κλπ. Ακριβώς, έχει ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Να ευχαριστήσουμε και την Ντέπη και τον Νίκο. Εμείς θα μείνουμε με τον Γιάννη τον Κοροναίο και θα έχουμε μαζί μας τον διευθυντή του Newsbob, τον Κώστα τον Τζιτούνα, την Αλεξάνδρα την Τούσκα και ο Θάνος ο Πασχάλης, αν έχει κάτι νεότερο, να μας πει για τις ανακοινώσεις 7 η ώρα της συνέντευξης για τα μέτρα ελάφρυνσης. Πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχει αλλάξει παρέα μας. Να ξεκινήσω, Κώστα Τσιτούν, από την κυρία της παρέας, Αλεξάνδρα Ντούσκα, από τα κομικά πρόσωπα του Attica TV. Αγαπητή συνάδελφος, μαζί με τον Γιάννη τον Κοροναίο, θα υποδεχτούμε και τον διευθυντή του Newsbob, τον Κώστα τον Τσιτούνα, επίσης εκλεκτό συνάδελφο. Newsbob, το πρώτο σε χτυπήματα, πρώτο πρέπει να το λέμε, ειδησιογραφικό site στην Ελλάδα. Newsbob.gr.
Αν είμαστε έτοιμοι, πριν μπούμε, θα κάνουμε μια κουβέντα και για τα θέματα της επικαιρότητας και για τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν γύρω σε 7 η ώρα, 7 και κάτι. Ελπίζω να τηρηθούν οι ώρες. Μπα, δεν πιστεύω. Είναι ώρες Πασόκ. Ώρες Πασόκ. Το θυμάσαι το ώρα Πασόκ. Το ώρα Πασόκ, το λέγαμε, το ζούσαμε. Τώρα ώρα Πασόκ ζούμε. Δεν μπορεί να πάει, γιατί μετά είναι τα δελτία, δημιουργεί θέμα. Γύρω στις 7.30 πιστεύω θα το πάει. Γύρω στις 7.30 παραπάνω δεν πάει. Δεν πάει και παραπίσω. 7.30 γιατί τελειώνει το δελτίο. Τελειώνει και το δελτίο του Α. Πρέπει να πέσει μέσα στα δελτία. Ανακοινώσει να πέσει μέσα στα δελτία. Μην κρυβόμαστε, αυτό γίνεται τώρα. Ένα παιχνίδι γίνεται. Λοιπόν, από όλα τα κόμματα, έτσι, όχι μόνο από την κυβέρνηση. Πάμε στο Θάνο τον Πασκάλη στην αίθουσα Σύνταξη να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε αιαρινές προβλέψεις κομισιών. Ακριβώς. Και μάλιστα με μια σημαντικότατη είδηση για τη χώρα μας. Και την όποια κυβέρνηση εκλεγεί τον. Πιθανότατα στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου, όπως φαίνεται. Πού το ξέρεις, θα γίνει τον Οκτωβρίου. Ή του Ιουνίου, θα δούμε. Πού το ξέρεις. Θα το δούμε αυτό. Το βέβαιο είναι ότι πάμε ότι σε μη εφαρμογή της μείωσης του αφορολογήτου που με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει με τους δανειστές θα πρέπει να ισχύσει από 1η-1η του 2020. Και μάλιστα μιλάμε για σημαντική μείωση του αφορολογήτου. Σήμερα το αφορολόγητο για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι από 8.500 έως 9.500 ευρώ. Κατεβαίνει 3.000 ευρώ στα 5.500 έως 6.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι 5.500 εκατομμύρια θα κληθούν και μάλιστα και χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και μεσαία στρώματα και υψηλά στρώματα να πληρώσουν πολύ αυξημένους φόρους εφόσον ισχύσει από 1η-1η 2020 η μείωση του αφορολογήτου που έχει συμφωνηθεί και νομοθετηθεί στη Βουλή. Λοιπόν, οι αιρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Αναφέρει λοιπόν σήμερα η Κομισιόν σε έκθεσή της ότι η Ελλάδα μπορεί χαρακτηριστικά να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους χωρίς τη μείωση του αφορολογήτου. Για πρώτη φορά λοιπόν η ίδια η Κομισιόν βγαίνει με έκθεσή της και θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μέτρα και δεν είναι αναγκαία η μείωση του αφορολογήτου όπως είχε συμφωνηθεί με την ίδια την Κομισιόν είχε συμφωνηθεί και με τους υπόλοιπους δανειστές. Να προσθέσω μάλιστα ότι και ο ίδιος ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο Επίτροπος Οικονομικών, βγήκε σε δηλώσεις του και είπε ότι δεν είναι αναγκαία η μείωση του αφορολογήτου. Βέβαια, το αρνητικό, ας πούμε, της συγκεκριμένης έκθεσης από την άλλη, είναι ότι χτύπησε καμπανάκι, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να δούμε στην Ελλάδα. Το ένα ζήτημα είναι τα αναδρομικά, οι δικαστικές αποφάσεις που μπορούν να έρθουν για αναδρομικά σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και θα είναι ένα κόστος για τον προπολογισμό. Τι χτύπησε καμπανάκι αυτό. Να προσέξουμε. Ναι. Και ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει ζήτημα με τις επενδύσεις στη χώρα μας, είναι αδύναμες. Αλλά όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, όσον αφορά την πρόβλεψη που κάνει για τα πρωτογενή πλεονάσματα, λίγο πολύ είναι στα ίδια επίπεδα του 4% και αύξηση του ΑΕΠ 2,2% όπως είχε προτείνει με το πρόγραμμα σταθερότητας πριν από λίγο καιρό που έστειλε η χώρα μας στην Κομισιόν. Δηλαδή δεν απέχουν οι προβλέψεις της Κομισιόν και της ελληνικής κυβέρνησης. Το σημαντικότερο, το επαναλαμβάνω, είναι ότι αναγνωρίζει η Κομισιόν εκ των προτέρων, ενώ σχεδόν δεν έχουμε φτάσει στη μέση του χρόνου και δεν υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του χρόνου. Έχουμε δηλαδή στοιχεία του προϋπολογισμού για ένα πεντάμινο, ούτε ένα πεντάμινο, ένα τετράμινο. Αναφέρει ότι δεν χρειάζεται μείωση του αφορολογήτου. Μια ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση, κέρια, για πλέον η κουβέντα που θα γίνει στη Βουλή για τη μείωση του αφορολογήτου, για το αφορολόγητο με βάση την τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, θα εστιαστεί σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόβλεψη πλέον της Κομισιόν. Άστε. Είναι ένα μεγάλο όπλο για την κυβέρνηση. Αλεξάνδρα Δούσκα. Έχουμε ένα πρόβλημα να διορθώσουμε κάτι στον ήχο. Γιάννης Κορονός και πάμε στον Κώστα Τσιτούνα. Νομίζω το ότι δεν θα χρειαστεί μείωση του αφορολογήτου είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά πιο από τον Πρωθυπουργό. Επομένως, αυτό που φαντάζομαι ήθελε να αρχίσει συνάδελφος, η τροπολογία που είχε σκοπό να καταθέσει και το Κινάλ και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο. Και όλο το πλαίσιο, όλα αυτά που περιγράφονται στην έκθεση στις αιρινές προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι υπάρχει, επιβεβαιώνεται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του 1,1-1,2 δις που θα είναι, το οποίο μπορεί να δοθούμε διάφορα
μέτρα θετικά, τα λεγόμενα θετικά μέτρα για την ελληνική κοινωνία. Αυτά νομίζω θα κινηθεί, αυτά τα μάθουμε σε περίπου μία ώρα από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο, το κομμάτι των επενδύσεων, σίγουρα νομίζω ότι και αυτό το καμπανάκι είναι ακριβές, δηλαδή είναι κάτι το οποίο από ό,τι δείχνουν έχει πάει πίσω, τουλάχιστον στο κυβερνητικό σχεδιασμό τον αρχικό, και περιμένουμε να δούμε σε αυτό τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στην προσέλκυση επενδύσεων, στο κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων, είναι πράγματα που τα έχουν επισημάνει και άλλες φορές οι δανειστές. Κώστας Τούνας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία με τους δανειστές, μια συγκατάθεση, αν θες, ένα κοινός τόπος με τη σημερινή κυβέρνηση, να τους δώσει κάποια πράγματα, να τους δώσουν οι δανειστές κάποια πράγματα, τα οποία τους τα είχαν υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό και δεν τους τα έδιναν, ενώ στην κυβέρνηση Τσίπρα. Τα χρησιμοποιεί τώρα ο Πρωθυπουργός, τα κρατούσε για πιο μετά. Αλλά αναγκαστικά. Πιο μετά πότε. Για να... πότε, πιο μετά, 19 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Όχι, τα κρατούσε για τις επόμενες, για τις εθνικές εκλογές. Εκλογές. Ναι. Αλλά επειδή τώρα επικοινωνιακά κερδίζει, όπως ξέρεις, αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη, και επειδή κακά τα ψέματα στην κυβέρνηση έχουν γίνει επικοινωνιακά κάποια λάθη, το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να τα μαζέψει εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια ο Τσίπρας. Και αναγκαστικά θα μπει στη διαδικασία αυτή των μέτρων, δηλαδή να μειώσει το ΦΠΑ, να μην περάσει τα φορολόγητα. Καλά, τα φορολόγητα δεν θα παίρναγε ούτως ή άλλως. Το είχε πει ο ίδιος ο Τσίπρας, ότι αν περάσει τα φορολόγητα, εγώ πάω σε εκλογές. Δεν υπάρχει, off the record το έχει πει αυτό. Αλλά και τα άλλα μέτρα που θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή, τα είχε για πιο μετά, αναγκάζεται να τα βγάλει τώρα, για να μπορέσει να γυρίσει επικοινωνιακά την κωτερολογία και τα διάφορα λάθη που γίναν με την υπόθεση Κυμπουρόπουλου-Πολάκη. Ναι. Αλεξάνδρα. Όπως και να έχει, είναι καλό. Υπάρχει μια θετική ατμόσφαιρα. Υπάρχει, ναι. Ούτως ή άλλως, είτε το κάνει για επικοινωνιακούς λόγους, είτε για λόγους πρακτικής. Δεν θα μείνει τίποτα για τον Κυριάκο μετά, γιατί θα τα έχει κάνει όλα ο Τσίπρας. Ο Κυριάκος είπε χθες από τη Βουλή ότι. Και δεν θα έχει να κάνει τίποτα ο Κυριάκος, παιδιά, μετά. Εντάξει, να τα έχουμε λύσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το λες, που είναι η τέτοια τη στιγμή. Γιατί. Αστειευόμενο. Και να επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπε σχετικά με. Γιατί αφισβητούνται από την κυβέρνηση και ανάβαστε εντάξει με τις ισορροπίες και δημοσκοπήσεις. Εντάξει, κοινωνία ασχολείται με άλλα πράγματα, η αλήθεια είναι, και όχι με την κόντρα Πολάκη Κυμπουρόπουλο, όπως ανέφερε χθες από το βήμα της Βουλής ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει ξεπεραστεί, έχει ξεχαστεί και έχει διχάσει ως ένα σημείο, αν βάλουμε σε σωστή βάση τα πράγματα, αρκετούς συμπολίτες μας. Μάλιστα, και θέλω να το πω αυτό, γιατί μιλούσαμε με μια ομοσπονδία αναπήρων. Μπορεί να ήταν άξεστος ο τρόπος στον οποίο αναφέρθηκε. Είναι χαρακτηριστική έτσι, η ομιλία του Πολάκη για αναρτήσεις του. Ωστόσο, δημιούργησε και πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς έχουμε δώσει αγώνες για να μπορούμε να έχουμε κάποιες διαφορετικές μεταχειρήσεις σε κέρια θέματα ή μοριοδοτήσεις. Και ότι ήταν άστοχη η δήλωση του Κυμπουρόπουλου, θέλω να σου πω ότι μου ανέφεραν. Τώρα, εκεί περισσότερο, Αλεξάνδρα, χάθηκε λίγο στην εικόνα. Γιατί όταν... και είναι και συνάρτηση το πόσο έχεις και βασικά μίντια μαζί σου. Γιατί όταν γίνεται αυτή η κίνηση ή όποια κίνηση και έχεις απέναντι την εικόνα του Κυμπουρόπουλου που λίγο πολύ την έχουμε. Καλά να είναι το παιδί, έτσι δεν είναι. Την έχουμε και είναι συγκεκριμένη. Η μία εικόνα είναι 1000 λέξεις, το χάνεις. Ακόμα και αν είναι σωστό το περιεχόμενο αυτό που θέλεις να πεις. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε συνέχεια με τις λέξεις, την ουσία ενός περιεχόμενου. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ο κύριος Κυμπουρόπουλος, εγώ να πω ότι έχει σε όλα δίκιο. Όταν κατεβαίνει στην πολιτική, εκτίθεσαι στην πολιτική, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και έτοιμος για όλα ακόμα και για χτυπήματα και για κάτω από τη μέση. Κάτω από τη ζώνη. Έτσι. Κάτω από τη ζώνη. Αλλιώς μην ασχολείσαι με την πολιτική. Καλά το είπε... Να είμαστε ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Καλά το λέει ο Κώστας Τούνας. Και στο κομμάτι, ένα λεπτό Βασίλη μάλλον. Ναι. Αυτό που λέμε, το, νομίζω η Αλεξάνδρα ή ο Κώστας το πει, ότι η κοινωνία δεν ασχολείται τόσο πολύ με τα θέματα που έχει να κάνει τον Πολάκη με τον Κυμπουρόπουλο. Τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακόμα τον αντίκτυπο. Θα πάρει μια θέση, αλλά... Νομίζω ότι ακόμα μένει το ενδιαφέρον κυρίως στα οικονομικά. Κοιτάμε ακόμα την τσέπη μας. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε συνέλθει ακόμα το σοκ των μνημονίων και όλη αυτή την κατάσταση που βιώσαμε, οτιδήποτε είναι θετικό και αφορά στην οικονομία και αυτό το οποίο μπορείς να το βλέπεις σιγά σιγά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε αυτό που σου μένει ή δεν σου μένει στο τέλος του μήνα, εκεί λίγο πολύ στρέφεται, δείχνει ότι θα πάει και το πράγμα προεκλογικά. Και εκεί πάλι έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες για τον μήπως παίξει το ότι έρχονται σχετικά νωρίς τα θετικά μέτρα και όλα αυτά τα μέτρα ανακούφιση για την κοινωνία.
Μήπως εκεί παίζει και λίγο το σενάριο των πιο μπροστά εκλογών. Αυτό που λέγαμε και χθες, Βασίλη. Ναι. Θέλετε να πω κάτι? Ναι, βεβαίως. Στελέχοι που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας αποφασίζει. Εσείς το ξέρετε που κάνετε ρεπορτάζ, αποφασίζει μόνος του πάντα. Μπορεί να του λένε διάφορα πράγματα, αλλά στο τέλος αποφασίζει μόνος του. Του λένε λοιπόν κάποιοι, εισηγούνται το εξής, ότι είτε κερδίσεις είτε χάσεις τις ευρωεκλογές, πρέπει να πας σε εκλογές. Υπό ποια έννοια? Εάν το ποσοστό είναι μεγάλο, ο Μητσοτάκης θα σου φωνάζει κάθε μέρα ότι δεν έχεις τη λαϊκή νομιμοποίηση. Mm. Τα λέω λαϊκά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εάν το ποσοστό, άρα δεν μπορείς να συρθείς, εντός εισαγωγικών το συρθείς, μέχρι τον Οκτώβριο, με μια τεράστια διαφορά. Δεν μπορείς, γιατί ο άλλος θα φωνάζει στη Βουλή, δεν έχεις τη λαϊκή νομιμοποίηση, είναι άλλο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και άλλο η λαϊκή νομιμοποίηση. Αν πάλι πάρει μικρό ποσοστό, δεν έχει λόγο να μην κάνει εκλογές. Εάν το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό, είναι το σημείο βρασμού που λέμε. Θα γυρίσει απέναντι το θέμα και θα πει ότι τόσα έχουν γίνει, δεν μπορέσατε να ορίσετε να κάνετε μεγάλη τη διαφορά, το πρόβλημα είναι σε εσάς, πάμε σε εκλογές. Άρα παίζει το σενάριο. Εγώ περισσότερο, τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες, είναι σε αυτό το κομμάτι, ότι η μικρή διαφορά είναι αυτή που θα τον σπρώξει σε εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη μεγάλη διαφορετικά νομίζω θα πρέπει να μετρηθούν διαφορετικά κάποια πράγματα και στο κομματικά και στο κομμάτι νομίζω που προφανώς έχει να κάνει με κάποιες θέσεις τις οποίες πιθανώς να ήθελε να... Εσωκομματικά, επίσης ένα σενάριο που κυκλοφορεί ευρέως αλλά δεν έχει καμία βάση, είναι ότι θα έχει ισοκομματικό πρόβλημα ο Τσίπρας. Δεν έχει κανένα ισοκομματικό πρόβλημα ο Τσίπρας, είτε χάσει με 30 μονάδες, είτε χάσει με 5 μονάδες. Ναι, ο Τσίπρας τους πήρε από το τίποτα και τους έκανε υπουργούς. Ναι. Και δεν μπορεί κανένας να τον αντικαταστήσει σε αυτό το ρόλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλεξάνδρα. Να τον αντικαταστήσει όχι, αλλά γκρίνιες υπάρχουν και με τη συνεργασία με την Προοδευτική Συμμαχία. Ένα και τώρα με τον Πολάκη άνοιξε έτσι ένας υπόγειος ισοκομματικός πόλεμος. Προφανώς και έχει φθορά. Κοίταξε, την απόλυτη κυριαρχία έχει ο Τσίπρας σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το συνδυασμό. Εκλογές δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Εγώ δεν έχω κάποιες προφορίες. Ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο και το πρωτοφωνάζει. Επισήμως κρατάμε αυτό. Η δικιά μας όμως, η δημοσιογραφική, να δίνουμε και το ρεπορτάζ. Είναι να δίνουμε ό,τι ρεπορτάζ έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό ότι του κατέβει στο μυαλό, έτσι να το πούμε λαϊκά, θα το κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάντως πηγαίναμε κάθε δίμηνο σχεδόν τους τελευταίους πόσους μήνες τώρα ότι γίνονται εκλογές, τα Χριστούγεννα. Ναι, καλά, αυτό είναι σου θυμίζω ότι από την πρώτη μέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαμε για αριστερή πανένθεση. Πέρασαν 4 χρόνια η αριστερή. Και μετά όταν εκλέχθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης, είχαμε από την αρχή, με το που εκλέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, έλεγε παιδιά να κάνουμε εκλογές. Δεν ζήταγε πρόεδρες εκλογές. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή. Νομίζω όμως ότι το πώς κύλησε όλο αυτό το πράγμα, και εντάξει, αν υπήρχε ένα κυβερνητικό σχεδιασμό, σίγουρα με πολλά λάθη, ότι αν μπορεί να το βάλει και ως αφήγημα ο Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, στο κλείσιμο της τετραετίας, το ότι θα έχει φτάσει μέχρι τον Οκτώβριο, νομίζω θα προσμετρηθεί θετικά σε μια συνολική εικόνα. Δηλαδή θα είναι και λίγο προσωπικό στοίχημα το οποίο θα το καταθέσει και στους πολίτες όταν έρθει ο Ναμψηφίσμα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Πιστεύω ότι το μόνο θετικό αφήγημα που έχει ο Τσίπρας είναι ο ίδιος το εαυτός. Δηλαδή το asset του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Τίποτα άλλο. Σε αυτές τις εκλογές. Το ότι εξάντλησε την τετραετία. Αυτό θέλω να σου πω. Με αυτή την έννοια δηλαδή. Ότι... Οι δεξιοί θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και οι αριστερόστροφοι θα ψηφίσουν Τσίπρα. Όχι ΣΥΡΙΖΑ. Η Καραμαλική δεν θα ψηφίσουν. Αυτό ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι αφοπλιστικός ο Τσιτούνας να λέει. Με ατάκες, με ατάκες. Να συμφωνήσουμε ότι είναι η κομβική προσωπικότητα στον χώρο και κάποια στιγμή ας περάσει και το. Η ημερομηνία 26 Μαΐου των ευρωεκλογών και εκεί θα πρέπει να δούμε και αυτό που είπε η Αλεξάνδρα Εντούσκα ότι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του κόμματος. Να δούμε αυτές οι απόψεις που πολύ σωστά ακούγονται. Αλίμονο είναι ακόμα αριστερό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αλίμονο αν δεν είχε απόψεις στο εσωτερικό, σε όλα τα κόμματα πρέπει να υπάρχουν. Να δούμε λοιπόν αυτοί που εκφράζουν αυτές τις απόψεις τι έχουν κάνει για αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Ποιος έχει κάνει, ποιος τους πήρε από την αφάνεια, όπως πολύ σωστά είπατε, και τους πήγε εκεί που τους πήγε, και αν προσομοιάζουν αυτές οι απόψεις με ένα κόμμα που έχουν κάποιοι συγκεκριμένοι, με ένα κόμμα εξουσίας. Γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν απόψεις, αλλά σωστό. Να είναι για ένα κόμμα 4-5%. Έτσι, ναι. Αυτό είναι σωστό και νομίζω ότι απασχολεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ξέρετε αυτό που απασχολεί. Και εκείνη η εξέλιξη. Το είπε ο Γιάννης πριν, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Τον κόσμο τον απασχολούν πολύ τα οικονομικά θέματα. Και πώς, όχι να αρπάξω ένα 50 ευρώ που θα φέρει ο Τσίπρας σήμερα και τελείωσε. Mm-hmm. Ο κόσμος περιμένει, αλλά υπάρχει ένα λάθος εδώ, που σε αυτό φταίνει τα πολιτικά κόμματα.
Ο κόσμος περιμένει επιστροφή στην κανονικότητα. Και τι είναι η κανονικότητα? Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, λυπάμαι που θα το πω, νομίζει ότι η κανονικότητα είναι να γυρίσουμε πίσω στο 2005 και στο 2004. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει όμως και μια μερίδα του κόσμου που κανονικότητα εννοεί την αξιοπρέπεια. Σε αυτούς πρέπει να στοχεύσουν τα κόμματα. Και να συμπληρώσω κάτι, να ότι υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου που η κατάθλιψη έχει παγιωθεί μέσα στη ζωή τους και είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουν οτιδήποτε και να ανοίξουν πάλι τα φτερά τους. Ναι. Και αυτό δυστυχώς μπορεί να αποτελεί και την πλειοψηφία. Δεν πιστεύει σε κάτι ο κόσμος, δηλαδή έχει χάσει την πίστη του σε οτιδήποτε. Πάντως για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί το λέμε από αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια εδώ, το λέγαμε και παλιότερα, το λέμε και τώρα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια βελτίωση στο θέμα της κατάθλιψης. Δεν αισθάνομαι ότι είναι εκείνο το σκηνικό που είχαμε πριν από 5 χρόνια. Θυμάστε, ήταν η μια... Η χειρότερη περίοδος ήταν το 12. Ήταν το 12, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα μπορεί να συνηθίσαμε. Δεν λέω ότι τρώνε με χρυσά κουτάλια όλοι. Το χειρότερο. Αλλά, ναι, αυτό είναι από την άλλη μεριά πάρα πολύ. Προσαρμόζεται ο άνθρωπος, προσαρμόζεται και η αγορά προσαρμόζεται στις συνθήκες. Κυρίως η αγορά. Βεβαίως, εμείς προσαρμοστήκαμε βιαίως μετά το 12, δηλαδή, μετά το 11, για να λέμε την αλήθεια, γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου, σας θυμίζω ότι μας έβαλε στο μνημόνιο σε ένα υπόγειο στον Ταβός. Λοιπόν, θα πάμε μετά και στο. Και στο άλλο θέμα της ημέρας, να πάμε όμως να κάνουμε μια διακοπή και να πάμε να αλλάξουμε θέμα μάλλον και να πάμε στην Κύπρο. Να βρούμε τον Γιάννη τον Συνοδεινό, τηλεφωνικά. Γιάννη, καλησπέρα. Μας ακούς? Καλησπέρα, Βασίλη. Ναι. Πολλά χρόνια εκλεκτός συνάδελφος, πολλά χρόνια διευθυντής ειδήσεων στην ΕΡΤ και σε άλλα μίντια. Μόνιμα στην Κύπρο πια. Γιάννη, δώσ' μας το κλίμα που επικρατεί σήμερα, δηλαδή δίνουμε μια έμφαση σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δίνουμε, με αυτόν τον τύπο, πώς θα το πούμε τώρα, τον serial killer, δεν έχει άλλη λογική. Δηλαδή, το λένε Ορέστη, γιατί δεν λένε το όνομά του πια, δηλαδή, πολύ έχει βγει διάταξη, είναι κακός. Έχουν βρεθεί τα πτώματα, υπάρχουν αποδείξεις, έχει ομολογήσει. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα όλα τα πτώματα. Όχι όλα. Πόσα έχουν? Δεν έχουν ταυτοποιηθεί κάποια από αυτά? Όχι όλα. Έχουν μερικά. Αλλά ακόμα ψάχνουν σήμερα, άρχισαν νέες έρευνες στη λεγόμενη Κόκκινη Λίμνη, στο Μητσερό, παρουσία του νέου αρχηγού της αστυνομίας, του Κύπρου Μιχαηλίδη, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους της κυπριακής αστυνομίας. Ψάχνουν να βρούνε και τρίτη βαλίτσα. Όμως η κοινωνία, Βασίλη και αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά κλονισμένη από αυτόν τον άνθρωπο, τον Νίκο τον Μεταξά, ο οποίος είναι ένα τέρας και έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους εδώ στην Κύπρο, οι οποίοι λένε αν μας βάζανε σε ένα δωμάτιο μέσα μαζί, θα τον λιώναμε στο ξύλο. Καλά. Θέλουν να τον σκοτώσουν. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι κανείς δικηγόρος δεν θα θελήσει να αναλάβει την υπεράσπιση του, παρόλο που είναι ένα τέρας, τι δικαιούται, δυστυχώς. Ναι, τα επόμενα βήματα, Γιάννη, δηλαδή σε επίπεδο από πλευράς διοκτικών... Στο συγκεκριμένο σημείο, στη Λίμνη, στο Λατομείο. Είναι βασικά το Μητσερό είναι μια περιοχή, για να το ξέρετε, που είναι κρανίου τόπος στην κυριολεξία. Ναι. Βρίσκεται στην κεντρική Κύπρο και εκεί υπάρχουν σπαστήρες οι οποίοι τσακίζουν την πέτρα και την κάνουν χώμα για να χρησιμοποιηθεί για το κτίσιμο σπιτιών. Επίσης φτιάχνουν χαλίκια. Σε αυτό λοιπόν το μέρος, το οποίο είναι πραγματικά κρανίου τόπος, το έχω επισκεφτεί σε ανύποπτη εποχή πριν από αρκετά χρόνια, μήνα Ιούνιο είχε 45 με 50 βαθμούς. Δεν μπορώ να σου περιγράψω γιατί μιλάμε. Εκεί λοιπόν έχουν σχηματιστεί διάφορες λίμνες και ρίχνουν μέσα διάφορα κείμενα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, φέρεται ότι τους πήγαινε εκεί στο Μητσερό ο δολοφόνος και τις εσκότωνε. Το τραγικότερο από όλα ποιο είναι όμως, ότι η μικρή 8χρονη κοπέλα, η οποία βρέθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε μία βαλίτσα, ήταν γειτόνισσά μου.
Η Ρουμάνα, τη Ρουμάνα λες. Τι ήταν. Μακούς Βασίλης. Την κοπέλισσα ρουμανικής καταγωγής. Κόπηκε η γραμμή να και να ήθελα βρούμε, να ρωτήσω. Ναι, να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε πάλι με το με φοβερή ιστορία αυτή, σοκαριστική. Μας το λέει και πριν, ναι. Είναι ένα σχόλιο, Κώστα μου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τόσα χρόνια δεν έχει υπάρχει χαμπάρι κανένας. Δηλαδή, και θέλω να πω και κάτι και για την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους εκεί της Κύπρου. Οι δηλώσεις τους είναι λίγο περίεργες. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τις Φιλιππινέζες σαν να είναι δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι. Δηλαδή, ας είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες. Και προκάλεσαν και αντιδράσεις έτσι γενικά η θέση, η συμπεριφορά των Κυπρίων απέναντι στις Φιλιππινέζες. Νομίζω και στο BBC είχε γίνει αντικείμενο ρεπορτάζ. Βέβαια, νομίζω ότι η κοινωνία της Κύπρου αλλά και οι αρχές τα χάσανε μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν ήξερα πώς να το χειριστούν. Δεν είναι κάτι που το συναντάς κάθε μέρα. Να τους καλά το βασικό στο Τσιτούνας, Αλεξάνδρα, ότι είναι μια κοινωνία που κάποια στιγμή αντιδρά, θα έλεγα, λίγο... Τα αντανακλαστικά της. Ναι, τα αντανακλαστικά της είναι ίσως λίγο πιο αργά. Ήταν λίγο πιο αργά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα ενεργοποιήθηκαν, θα έλεγα, πιο πολύ όταν είδαν τα παιδιά. Νομίζω ότι Βασίλη και στο υπάρχει, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Κύπρο για αυτό ακριβώς το θέμα. Γεγονός είναι. Υπάρχει μια παρέτηση ενός υπουργού ήδη και του αρχηγού σας. Επειδή το συζητήσαμε, έγινε θέμα και εδώ. Ότι, και ήταν και πρωτοσέλιδος εφημερίδες. Έτσι ότι υπήρξε ευθυξία και άμεσα αντανακλαστικά στην Κύπρο και το παραλληλίζανε με τη δική μας περίπτωση για το μάτι, ότι δεν παραιτήθηκε κανένας. Εγώ νομίζω ότι τα ίδια ακριβώς τα αντανακλαστικά ήταν. Η καθυστέρηση που υπήρξε και στη δική μας περίπτωση υπήρξε και στην Κύπρο. Και μιλάμε για μια αποτυχημένη εντελώς αστυνομική υπόθεση, τουλάχιστον ως ένα σημείο, όταν υπήρξαν όλες αυτές οι εξαφανίες τέλος πάντων γυναικών και δεν υπήρξε κάτι. Είναι πιο δεδαλώδες το θέμα. Οι γυναίκες δηλαδή ήταν αγνοούμενες και δεν διαφέρθηκε η αστυνομία να ψάξει. Αυτές οι γυναίκες συνήθως όταν φεύγουν από τη χώρα τους δεν έχουν και πολλούς πίσω να διαφερθούν για τις ίδιες. Δηλαδή είναι ένα πιο σύνθετο πρόβλημα. Η κατάληξη δυστυχώς ήταν αυτή που ήταν. Το συγκλονιστικό που το έχουμε ακούσει από όλους τους ειδικούς είναι η υπόθεση των δύο παιδιών. Δηλαδή, πραγματικά δεν μιλάμε για έναν κανονικό σε εισαγωγικά δολοφόνο. Αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Ο οποίος κοινικά είπε προκλητικό και δεν με είδα. Και ένας άνθρωπος που είχε τη δουλειά του ήταν, ζούσε ανάμεσά μας. Έτσι, πολύ, μια κλασική έκφραση. Βέβαια, κάποια στιγμή θα πρέπει να ψαχτούν. Τώρα έχει πάει και σκοτλαδιά εκεί και το ψάχνει και ψυχολογικά κλπ. Είχε εγκαταληφθεί η οικογένειά του από τη μάνα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουμε και διάφορες. Του δολοφόνου. Καλά, αυτό δεν αποτελεί άλλο θέμα. Όχι, γιατί πάρα πολλοί συνέχεια. Βέβαια, πρέπει να ανοίξει ένα άλλο κύκλο. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει χωρίς γονείς και είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Και εκεί παίζει και το ρόλο τα μέσα, το Facebook και τα λοιπά. Πόσο καθένα. Να δικαιολογήσουν αυτές τις πράξεις αυτού του ανθρώπου. Και από κάπου πρέπει να πιαστείς. Είναι ένας τύπος ο οποίος είχε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή είχε ίσως και σχιζοφρενικά στρατιστικά. Αυτή είναι και ασθένεια, έτσι. Αυτή είναι ασθένεια που δεν εντοπίζεται εύκολα και δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αλλά είναι και ο ρόλος του Facebook, το ψευδώνυμο, πώς λειτουργούσε. Αυτό είναι ένα άλλο έγκλημα που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι να μην το δούμε. Σωστό. Αλλά που καθένας μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια φωτογραφία, αν μπορεί να ψευδώνυμο. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη. Θα συνδεθούμε με τον Γιάννη τον Συνοδεινό αύριο πάλι. Γιατί είπε κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το είδα. Τον περιέγραψε ο Στέρας και νομίζω ότι αυτή είναι ο χαρακτηρισμός που το αρμόζει. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση, για ένα δολοφόνο σε 8 περιπτώσεις τέλος πάντων. Αλλά αυτό που ξεκίνησα να λέω και πριν, ότι είναι και προκλητικός απέναντι στις αρχές. Να μου πεις, αυτός έχει σκοτώσει παιδιά. Ξεχνάτε ότι είναι στρατιωτικός που έχει μάθει στην πειθαρχία. Παίζει με τις αρχές. Αυτό είναι δηλαδή είναι αυτές οι περιπτώσεις που δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, κυρίως τις βλέπουμε σε ταινίες και είναι αντικείμενο έρευνας. Και μελέτησε και πολύ σωστά τις περιπτώσεις πώς θα κινηθεί. Δεν ήταν αυθόρμητες οι κινήσεις του. Ακριβώς. Όλο του το προφίλ δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο τέρας. Έτσι, και νομίζω ότι το περιγράψε και πολύ σωστά ο Συνοδεινός. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον. Όχι, δεν μπορούμε γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έχει διαρρεύσει. Όχι από κοτσομπολιό, πραγματικά από γυναικείο ενδιαφέρον.
τι λέει η πρώην σύζυγός του. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Αν είχε δείξει δείγματα, αν είχε κάτι υποψιαστεί. Φαντάζομαι η γυναίκα θα είναι σε κατάσταση σοκ. Από αυτά που έχουμε διαβάσει, νομίζω ότι. Διέρευσε ότι την απείλησε μια φορά. Την απείλησε μια φορά. Που τα μπλέξεις, κάπως έτσι, και είχε κάνει και μια καταγγελία, αλλά δεν το προχώρησε η συγκεκριμένη. Μάλιστα. Αλλά δεν ήταν για καλός ο τρόπος που είχε χωρίσει μαζί της. Αντίθετα, το πρόσωπο το οποίο έβγαζε στη μονάδα του, ήταν ύλαρχος, στα τεθωρακισμένα, ήταν εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε και στην εκκλησία λέει, το πρωί, πήγαινε στο γήπεδο, χόρευε κάποιους χορούς παραδοσιακά. Ήταν εντελώς ένα διαφορετικό πρόσωπο. Κοινωνικός. Τέτοιων φυσιογνωμιών θα έλεγα, ότι έχεις δύο πρόσωπα, άλλο το πρωί και στην κοινωνία και άλλο τις άλλες ώρες. Να δούμε γιατί μια συγκεκριμένη υπήκοη από τις Φιλιππίνες και εύκολα η Ρουμάνα, θύματα. Βέβαια, είναι τα εύκολα θύματα, είναι κάτι άλλο. Γιατί πολλά ενδεχομένως, τώρα και εγώ μιλάω ευθέρετα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα στον φίλο που μας λέει αυτή η εκπομπή από το... Από πού? Από τα Μέγαρα, μεταδίδεται της επανάληψης 12 με 2 τη νύχτα. Κάθε μέρα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον Κώστα το Τζιτούνα, διευθυντή του Newsbob, την Αλεξάνδρα, την Τούσκα και τον Γιάννη τον Κοροναίο. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Τζιτούνα, τον διευθυντή του Newsbob. Είναι το πρώτο ενημερωτικό site στην Ελλάδα, σε επισκεψιμότητα, την Αλεξάνδρα, την Τούσκα και τον Γιάννη τον Κοροναίο. Να πάμε λίγο να δούμε, καθώς οδεύουμε προς το τέλος και της σημερινής μέρας, 19 μέρες, αύριο είναι 18, ναι. Θα είναι. Πώς βλέπετε να πηγαίνει όλο αυτό το κλίμα? Για να σας προειδεάσω λίγο, επειδή εδώ είμαστε και λίγο πιο χαλαροί, η Κώστα, η Αλεξάνδρα το ξέρει και ο Γιάννης το ξέρει γιατί ναι. Συμμετέχει. Το έχουμε το επίμαχο, το γνωστό. Μπράβο. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει, έτσι θα πάει η κατάσταση, θα πέσουν μπουρλότα ή όχι. Νομίζω έτσι θα πηγαίνει η κατάσταση. Δεν θα έχει σχέση με τα ουσιώδη προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνουν με τους όρους που πρέπει να γίνουν. Οι ευρωεκλογές δεν έχουν σχέση. Θα έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή την κόντρα και την πόλωση μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους. Και η οποία είναι από προσανατολιστική για μένα. Δηλαδή θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτός ο λαός να ψηφίζει στις ευρωεκλογές με άλλους όρους και όχι με όρους εσωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε αυτό λίγο, εντάξει, θα ήθελα να προβληματιστούμε τώρα. Χαλάω λίγο τη σειρά, αλλά έχουμε δώσει στον κόσμο και μας βάζω και εμάς μέσα, δηλαδή και τα μέσα. Το τι σημαίνει ακριβώς να ψηφίζεις για τις ευρωεκλογές, δηλαδή τι εκλέγεις οι ευρωβουλευτές, ποιος είναι ο ρόλος τους, κατά πόσο επηρεάζουν τις αποφάσεις ή πόσο συμμετέχουν ή οι Βρυξέλλες, αν παίζουν ένα ρόλο στο πώς θα κυβερνηθείς εσύ ή ο Φιλανδός ή ο Ούγγρος ή οποιοδήποτε. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας, ένα έλλειμμα ενημέρωσης σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Παρά τις εκκλήσεις να πάνε όλοι να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, βγήκε μια έρευνα σε μια βρετανική εφημερίδα και έλεγε πόσο χαμηλό είναι το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ουσιαστικά έχουν γυρίσει την πλάτη. Έτσι. Γιατί είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν γνωρίζουμε. Και δηλαδή, υπάρχει και κάτι και άλλο. Υπάρχει και ένα, νομίζω, ψηφίζουμε πάλι με κομματικά χαρακτηριστικά. Με κομματικούς όρους. Οπωσδήποτε με κομματικά χαρακτηριστικά, εγώ θα βάλω και μια άλλη διάσταση, το οποίο πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα το ζήσουμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ψηφίζουμε και με όρους επικοινωνιακούς. Θα δείτε πρόσωπα τα οποία είναι πιο γνωστά, πιο αναγνωρίσιμα. Επειδή έχουν προβολή, έχουν αναγνωρισιμότητα, θα τους δείτε να είναι πιο μπροστά από κάποια άλλα πρόσωπα που πιθανότατα να ήταν πιο κοντά στο να πάρουν τη θέση του ευρωβουλευτή και να μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερο. Αλλά υπάρχουν πάντα στις κοινωνίες και αυτά τα χαρακτηριστικά, κυρίως και στη δικιά μας. Να αποκλείσεις προημίου κάποιους ανθρώπους. Εγώ δεν θα... Είναι μέσα στη δημοκρατία και αυτό το θέμα είναι να τον κρίνεις από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας αναγνωρίσιμος για κάποιους άλλους λόγους ευρωβουλευτής αυτή την περίοδο,
μπορείς να αξιολογήσεις το έργο του. Τι έκανε, πόσο ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι νομίζω. Νομίζω όχι. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ενημερώνεται για τα, ή μάλλον ενημερώνεται με καθυστέρηση ενδεχομένως για τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Τη πολιτική ενοποίηση τη Ευρώπη, η οποία είναι ανύπαρκτη. Και έχει μετατραπεί σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, όπου πρωθυπουργεύει η Γερμανία ουσιαστικά. Και αυτό δεν το παραδέχεται κανένας. Δηλαδή, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ζήσαμε όλη αυτή τη φασαρία για τη Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, όπου εκεί και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλά το λέω, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, παίζανε ένα περίεργο παιχνίδι. Δεν είπαν ακριβώς την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στις κάμερες έλεγαν άλλα και πίσω από τις κάμερες έλεγαν άλλα. Στο δε ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγαν για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό. Η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι σύνθετη ονομασία. Δεν υπάρχει πουθενά η σύνθετη. Από πού είναι σύνθετη? Είναι απλά προσδιορισμός. Βόρεια Μακεδονία. Ποια σύνθετη ονομασία? Σύνθετη θα ήταν. Υπονοεί ο Κώστας ότι επισήμως η Νέα Δημοκρατία και στο εξωτερικό. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε μπροστά ότι θα συγκρουστώ με τη Γερμανία, με τους Αμερικάνους πίσω από τις κάμερες. Και μπροστά στις κάμερες λέγανε όλα καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα νομίζω πώς το χειρίζονται. Τα στελέχη της Δημοκρατίας από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το βλέπουμε και πώς το χειρίζονται. Δηλαδή, σε κάθε νομίζω και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά και σε πιο κλειστές συγκεντρώσεις. Και ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης λέει ότι παιδιά, το περιθώριο να αλλάξει κάτι στη Συμφωνία είναι μηταμινό. Δεν υπάρχει ουσιαστικά περιθώριο. Και εννοείται ότι κάπου τον έχει εξυπηρετήσει, σε μεγάλο βαθμό τον έχει εξυπηρετήσει, ότι ήταν μια καυτή πατάτα την οποία τη διαχειρίστηκε ο Τσίπρας και η σημερινή κυβέρνηση και την απέφυγε αυτός έτσι. Αλέξανδρα. Λοιπόν. Βάζοντας και τα νούμερα τα οποία ήρθαν από την πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση που έγινε πριν από 10 μέρες και δείχνουν γύρω στο 35% ακραία κόμματα σαν αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι τέτοιο νούμερο είναι η πρώτη φορά που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη, αν επιβεβαιωθεί φυσικά. Κοίταξε, αυτό είναι το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Τουλάχιστον αυτό λέγεται από τα επίσημα χείλη. Είναι ο τίτλος της προεκλογικής εκστρατείας των περισσότερων κομμάτων. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Και είναι σοβαρή και για τη χώρα μας. Όταν βλέπεις τη Χρυσή Αυγή, τρίτο κόμμα, κάτι από κάπου μπάζει το σύστημα. Ναι. Εντάξει, τώρα... Κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, θα πρέπει όταν υπάρχουν τέτοια πολιτικά χαρακτηριστικά να σκεφτούμε ποια είναι η γενεσιουργός αιτία που φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Οι αιτίες μπορεί να είναι πάρα πολλές, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα μαυρίζει. Μην ξεχνάς ότι βγήκε μια δημοσκόπηση, να σε πάω και στο Δήμο της Αθήνας, που δείχνει τον κύριο Κασιδιάρη στο δεύτερο γύρο. Ναι. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα κάπως έχει ξεφουσκώσει αυτό το φαινόμενο, να λέμε την αλήθεια. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει ξεφουσκώσει. Αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ξεφουσκώσει. Και σε αυτό θα επανέλθω σε αυτό που είπα περί γερμανοκρατούμενης Ευρώπης. Έχουν τεράστιες ευθύνες η Γερμανία και η Τουρκία βεβαίως, αλλά περισσότερο η Γερμανία, στο ζήτημα του προσφυγικού. Τεράστιες ευθύνες. Αλλά και στα ζητήματα της φτώχειας και της ανέχειας. Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούνται από εσωγενείς παράγοντες που είναι η φτώχεια και η ανέχεια και από εξωγενείς που είναι το προσφυγικό. Διότι η διαχείριση του προσφυγικού γίνεται λάθος. Και δεν εννοώ, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, το προσφυγικό είναι μια κρίση, είναι η προσφυγική κρίση. Μόνο για μας. Δεν είναι μόνο για μας. Πώς, δεν είναι μόνο η Γερμανία για μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό γυρίζουν. Πετάνε το παλάκι πίσω. Στο χώρο. Παιδιά, δεν συμμαζεύεται αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι, αντιμετωπίζεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν είναι εύκολο ζήτημα. Και ούτε εύκολο. Αυτό δεν ήταν ένα σημαντικό ζήτημα να το διαχειριστεί συνολικά η Ευρώπη ως. Ως Βρυξέλλες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή, αυτό λέμε. Εντάξει, ότι... όταν η άλλη μια χώρα σηκώνει τα σύνορα, όταν η άλλη αφήνει τους πρόσφυγες να πνιγούν, όταν μια άλλη... Έχεις δίκιο. Εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη αποτυχία του εγχειρήματος, έτσι όπως το έχουμε δει, ότι, ακριβώς όπως το είπε και ο Κώστας, ότι λόγω του βασικού ρόλου, του ηγετικού ρόλου που παίζει η Γερμανία, πολλά πράγματα έγιναν ακριβώς όπως την συνέφεραν. Και κοντά σε αυτήν έχουμε, βλέπουμε και κράτη δορυφόρους, τα οποία είναι και αυτά κυρίως που δείχνουν έτσι και πολιτικά πώς τοποθετούνται, πηγαίνοντας ακροδεξιά
στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά δείχνει και όλο το κοινωνικό του υπόβαθρο. Και νομίζω ότι είναι και αυτό ζήτημα που πρέπει να ασχοληθεί η Ευρώπη. Και όμως και στο Νότο, και βάζω το παράδειγμα της Ιταλίας, επειδή το έχουμε σχετικά πρόσφατα και κοντά μας, έτσι, ότι και εκεί πέρα βλέπουμε ότι και σε εθνικό επίπεδο οι άνθρωποι ψήφισαν ανάποδα, ψήφισαν αντισυστημικά. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε επίσης στις ευρωεκλογές. Και αυτός νομίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος φόβος των Βρυξελών ως σύστημα, θα έλεγα. Πώς θα αντιμετωπίζουν αυτήν την αντισυστημική ψήφο των πολιτών. Ξέρεις, μπορεί και αυτή η αντισυστημική ψήφος να είναι και η ίδια ψήφος με την ακροδεξιά, έτσι. Δηλαδή, ο πυρήνας του προβλήματος είναι ο ίδιος. Γενικώς όμως, αν δείτε στην Ευρώπη, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα με την κυβερνός αριστερά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Τσίπρα. Υπάρχει ένα μια ειδική περίπτωση. Γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ο Ντακώστα στην Πορτογαλία ήταν δύο ειδικέ περιπτώσει. Σοσιαλδημοκρατία, α πούμε. Ναι. Εγώ θα έλεγα και τα δύο, Κώστα, ότι δηλαδή και κεντροδεξιά διακυβέρνηση, να μου πει, έχει λιγότερες απώλειες σε σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, εκεί που υπήρχαν κεντροαριστερά κόμματα, σοσιαλιστικά κόμματα, κατέρευσαν στις περισσότερες περιπτώσεις. Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, υπήρχε κυρίως η κρίση οικονομική. Ξεκίνησαν με κάποιες προσδοκίες ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη και καλά έκαναν. Και στο τέλος έκαναν πίσω όλοι. Ναι, έκαναν πίσω μονόδρομος όλοι. Μονόδρομος είναι η εξουσία. Θυμάσαι την περίοδο που ο Τσίπρας έψαχνε συμμάχους και δεν έβρισκε. Δυστυχώς για μας, ναι, δυστυχώς ακριβώς. Μέχρι και στη Ρωσία έφτασε η χάρη. Λοιπόν. Όχι συμμάχους οικονομικούς. Συμμάχους να συμμετέχουν σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, για αυτό που είπατε, θα κάνουμε ένα θέμα τις επόμενες μέρες, ίσως και την άλλη εβδομάδα, αν μας αφήσουν οι ευρωεκλογές και το κλίμα που διαμορφώνεται. Για το προσφυγικό, υπάρχει μια χένουσα πληγή, θα πω εγώ, είναι αυτή της Λιβύης. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει όλοι να κάνουμε το σταυρό μας, μην ανοίξει θέμα προσφυγικό από την πλευρά της Λιβύης. Θα υπάρξει σοφαρό ζήτημα και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Καθώς πηγαίνουν προς το τέλος, μία είδηση, κύριε Κορονέο, είσαι φιλάθλος, Αλεξάνδρα, είσαι φιλάθλος. Είμαι. Είσαι. Δεν μπορώ να πω όμως τι. Δεν λέμε την ομάδα, δεν τη λες ποτέ. Γιατί δεν είναι. Κοίτα. Να το πούμε καθαρά. Ολυμπιακή χωρίς είμαστε. Ολυμπιακή είμαστε. Καλά. Όχι, δεν το. Λοιπόν, εντάξει, καλά. Εγώ αλλά δεν ξέρω γιατί είμαι Ολυμπιακός. Είμαι Πανατολικός. Ναι. Λοιπόν, το ζητώ να το ρωτάω. Λοιπόν, η είδηση λέει ότι ο τελικός του κυπέλλου που το σχολιάσαμε και χθες θα γίνει με 120 προσκλήσεις στην κάθε πλευρά. Τώρα αυτό δεν είναι και το καλύτερο για το θεσμό του κυπέλλου. Δηλαδή θα πάρουν 120 άνθρωποι από το ΜΠΑΟΚ, 120 άνθρωποι από την ΑΕΚ. Είναι σύνολο θα παραβρίσκονται 1.040 άνθρωποι να παρακολουθήσουν. Αν είναι 1.042, τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει. Έχει πάρει 600, λέει η ΕΠΟ, και θα μοιραστούν, λέει, άλλες 200 στους συγγενείς των ποδοσφαιριστών. Ο τελικός του κυπέλλου είναι για τους συγγενείς, γιαγιάδες, ξαδέλφια. Οικογενειακή υπόθεση δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει σε αυτόν τον τόπο να πάρουμε κάποιες, δεν ξέρω, να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού ο τελικός. Να είναι ή να γίνει με 5.000 από τη μια μεριά, 5.000 από την άλλη. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται με 100 είναι άτομα. Αυτό που αρχίσαμε δεν γίνεται. Το λέγαμε και 200, χθες ότι 300. Είναι ζήτημα που αφορά όλους. Δηλαδή όσους εμπλέκονται είναι της πολιτείας σίγουρα. Το Υπουργείο σε ό,τι έχει να κάνει με την εποπτεύουσα αρχή, την αστυνομία, που θα μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνουν όλα με ασφάλεια κτλ. Τη ΠΑΕ, όλες, και δεν είναι μόνο οι δύο που συμμετέχουν στο τελικό, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, είναι και, το έχουμε δει και με πρωταγωνιστές άλλες ομάδες. Άρα βλέπουμε ότι λίγο πολύ μας αφορά όλους, μας πιάνει όλους. Ότι υπάρχει μια ένταση που υπάρχει και σε άλλες ομάδες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται οι τελικοί με οπαδούς, να είναι μοιρασμένο το γήπεδο στη μέση και να έχουν φιλάθλους και οι δύο ομάδες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται επεισόδια και σε άλλες χώρες. Συμβαίνουν, αλλά είναι σαφώς πιο περιορισμένα και αυτά δεν τα αφήνουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα γίνει ένα παιχνίδι. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας. Αυτό νομίζω ότι κυρίως αφορά στην πολιτεία. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. 7 η ώρα. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Τώρα ο Κώστας Τσιτούνας είπε ότι θα είναι 7 και εγώ πιστεύω ότι θα είναι 7. Θα πάει παραπίσω. Δηλαδή θα πάει 8 παρά. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το Ζάπιο. Πάλι Γιάννη, τα Ζάπια.
Μα τι πράγμα είναι αυτό. Αυτό με το ζάπι, μια αιμονή. Είναι ωραίο ο χώρο. Ο άλλο έσκιζε το ζάπι. Στο ζάπι τώρα ξανά θα μα βγει. Λοιπόν. Ωραία, ανακοινώσει του Πρωθυπουργού. Μάλλον είναι ανακοινώσει, δεν θα είναι συνέντευξη. Ναι, θα είναι τύπου διαγγέλματο ανακοινώσει ουσιαστικά. Διαγγέλματο ανακοινώσει. Και θα είναι και οι βασικοί υπουργοί, οι τρει Αχτσιόγλου Τσακαλώτο. Όχι, η Παπανάτσιου ήταν προχθέ ή ο Χαρίτση ήταν και θα είναι και ο Φλαμπουράρη. Λοιπόν, ωραία, θα το δούμε. Η δημόσια τηλεόραση θα συνδεθεί. Αύριο εμείς θα τα σχολιάσουμε όλα. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Τζιτούνα, διευθυντή του NewsBob. Το πρώτο σε επισκεψιμότητα, ενημερωτικό site στην Ελλάδα. Την Αλεξάνδρα την Τούσκα, τον Γιάννη τον Κοροναίο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 5 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Και έχουμε και κύπελ, έχουμε και δεύτερο αγώνα Champions League. Μπαρσελόνα, Μπαρσελόνα. Απόψε, έχουμε, εντάξει, παίζουν και Λίβερπουλ, Μπαρσελόνα. Άρχισε. Λοιπόν, το λέει για μένα επειδή είμαι ρεάλ εγώ, οπότε δεν είμαι στα καλά μου φέτος. Οπότε... Λοιπόν, αύριο 5 η ώρα το απόγευμα, γεια σας.